και το βιός μας. Ο πόνος μας δεν λέγεται. Σεβασμιότατε, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην απόψινή αφιερωματική εκδήλωση. Η απόψινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Μικρασία. Τίτλος της «Από τη Μικρασία και από τη Μικρασιατική Καταστροφή στη σύγχρονη Ελλάδα». Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος και σας καλωσορίζουμε. Να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο κύριος Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης είναι εκπρόσωπος του διοικητή και υποδιοικητή της ΑΣΔΕΝ. Ο κύριος Δημήτριος Μιμίκος, διευθυντής της 736 της ΣΕΝ. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Βύρωνα, ο κύριος Πολύκαρπος Αντωνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Ελληνικής Εστίας, η κυρία Ελένη Γερασιμίδου. Η αντιπρόεδρος, η κυρία Ευαγγελία Χρυσανθοπούλου. Και το μέλος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Ελληνικής Εστίας, η κυρία Σοφία Ντούρου. Αφιερωμένη λοιπόν στην Μικρασιατική Καταστροφή. Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στη σύγχρονη Ελλάδα. Ξέρετε, σε αυτή την καταστροφή που περιείχε και ένα συνωστισμό κάπου στο λιμάνι της Σμύρνης. Σε αυτή την καταστροφή που δεν ξέρουμε τελικά αν ήταν καταστροφή. Θα προσπαθήσουμε, ξέρουμε λέτε. Εμείς το ξέρουμε. Αυτοί που έπρεπε να το ξέρουν, μάλλον δεν το ξέρουν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από την απόψινή εκδήλωση και με τις ομιλίες που θα πραγματοποιήσουν σε λίγα λεπτά διακεκριμένοι επιστήμονες, κύριος Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτορ ιστορίας, η κυρία Χαρά Γαλανού, νομικός, και η κυρία Μιράντα Παυλίδου, εκπαιδευτικός, θα προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε, εντός εισαγωγικών το διαλευκάνουμε, αυτή ακριβώς την ιστορία. Και στη συνέχεια, μέσα από το παραδοσιακό χορευτικό Σεργιάννη, θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε λίγο τις αξέχαστες πατρίδες μας. Να μην πούμε όμως άλλα στην αρχή, να παρακαλέσω πολύ τον πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος, τον σημερινό εορτάζοντα πατέρα Χριστόδουλο Κοτσίφη, να μας κάνει την εναρκτήρια εισήγησή του. Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, της Ιεράς Μητροπόλεως μας κύριε Δανιήλ, αξιότιμοι κύριοι εισηγητές,
Άγιε Ιεροκήρυξ, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, αξιότιμοι και κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωσή μας που εντάσσεται στα πλαίσια του εορτασμού και των λοιπόν εκδηλώσεων των Δημητρίων 2012, που διοργανώνονται με τη χάρη του Θεού, τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου και την ευλογία και την άδεια του Σεβαστού Ποιμενάρχου μας, ετησίως από τον Ιερό Ναό μας, καθώς εφέτος είναι αφιερωμένες στην επέτειο των 90 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή. Θεωρούμε με την απόψινή μας εκδήλωση ότι αποδίδουμε ελάχιστο φόρο τιμής και χρέους προς τους ξεριζωμένους προγόνους μας από τη Μικρά Ασία. Τέτοιου είδους επέτη δεν αφήνουν να σβήσει η ιστορική μνήμη της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των ελληνικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό και λαμπροφόροδο δείκτη της σύγχρονης παρουσίας και της επερχόμενης δύσκολης πορείας της χώρας μας στο μέλλον. Σίγουρα ο ξεριζωμός των μικρασιατών αδελφών μας, πολλοί από τους οποίους εγκαταστάθηκαν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως μας μετά τον διωγμό του 1922, είναι θλιβερό γεγονός, όμως δείχνει το σθένος, τη δυναμική, την ικανότητα καθώς και τις αντοχές που μπορεί να έχει ο λαός μας και η πιστή μας όταν στηρίζονται στην πίστη και την Εκκλησία. Δυναμικές μορφές διαδραμάτισαν σημαντικό και σπουδαίο ρόλο στην παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, αλλά και στη μετέπειτα δράση των ξεριζωμένων αδελφών μας όταν εγκαταστάθηκαν στη πατρίδα μας. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, μεγαλούργησαν σε πολλούς τομείς και δράσεις, σημαίνοντας με τον τρόπο αυτό το μεγαλείο της ψυχής τους. Πλήθος μαρτύρων και Αγίων μπορεί να αναφέρει κανείς από τα γιασμένα και χαριτόβρητα χώματα της Μικράς Ασίας, λίγους από τους οποίους επιτρέψτε μου να αναφέρω ως μνημόσυνο και αιώνια παρακαταθήκη πνεύματος και ζωής. Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρος Γεώργιος, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευγένιος Πολιούχος Τραπεζούντος, οι ενσεβαστοί Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι 7 ενεφέσο παιδες, οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ασιάτε, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος Σωτήρων, ο Άγιος Φωκάς Πολιούχος Συνόπης, η Αγία Εφημία Πολιούχος Καλκιδόνος, η Αγία Θέκλα Πολιούχος Ικονίου. Δεν θα παραλείψουμε όμως και τους σύγχρονους Αγίους μας και μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922 που ανέδειξε η Εκκλησία μας, όπως ο Εθνομάρτυρας Άγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης, ο οποίος παραδόθηκε ως εξυλαστήριον θύμα στο μενόμενο τουρκικό όχλο, μαρτυρήσα στην 27η Αυγούστου 1922. Ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος, προστάτης του ποιμνίου του, που έσωσε πολλούς πιστούς φυλακισμένους και μελοθανάτους και ο οποίος μαρτύρησε την 3η Οκτωβρίου 1922. Ο Μητροπολίτης Μοσκονησίων Αυρόσιος, που μαρτύρησε το Σεπτέμβριο του 1922, αφού προηγουμένως βασανίστηκε διαπεταλώσεως το ποδό του και κατατεμαχήσεως του σώματός του. Ο Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος μαρτύρησε κακουχούμενος λίγο πριν του 1922, αγωνιζόμενος για το ποίμνιό του και τους πιστούς Μικρασιάτες. Ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος, που φυλακίστηκε από τους Τούρκους και μαρτύρησε τη 19η Μαΐου 1921 μετά από πολλά και φρικτά μαρτύρια. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες της ζωής του έψαλε μόνος την νεκρόσιμον ακολουθίαν υπέρ εαυτού. Οι ανωτέρω μάρτυρες μας οδηγούν σήμερα στη σκέψη αλλά και στο στοχασμό ότι ο μικρασιατικός ελληνισμός διαμορφώθηκε πνευματικά υπό το φως της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Παραδόσεως της Καθημάς Ανατολής. Ταπεινώς θεωρούμε ότι οφείλουμε να θυμόμαστε και να τονίζουμε την παρουσία της ιστορικής και μαρτυρικής Μικρασίας
για τη δόξα της και τον διωγμό της, τα επιτεύγματά της και τα μαρτύριά της, τον πολιτισμό, το τέκνο της και την εμπάθεια και βαρβαρότητα των εχθρών της, την χαρά των ομογενών και ομοπίστων και το φθόνον των αλλογενών και απίστων, αλλά και ότι δεν εσβέστησαν ελιχνίε των εκκλησιών της Μικρασίας, αλλά μετετέθησαν δια να φαίνουν εις τόπους αχμηρούς το ηλερό φως της πίστεως και της δόξης του Τριαδικού Θεού, όπως επισημαίνει βαθιστόχαστα και εμπνευσμένα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας σε εισήγησή του για τη Μικρασία. Ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Χριστόδουλο και ξεκινάμε γρήγορα με το πρώτο μέρος της σημερινής εορταστικής εκδήλωσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Δημήτρια. Θα παρακαλέσω πολύ τον συντονιστή του πρώτου μέρους, τον κύριο Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, να λάβει τη θέση του μαζί με τον κύριο Βλάση Ακτζίδη. Ο κύριος Ακτζίδης είναι διδάκτορ ιστορίας, θα μας αναλύσει το θέμα το διακύβευμα της Μικράς Ασίας, την κυρία Χαρά Γαλανού, νομικός, θέμα της αποψινού γενεοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, και η κυρία Μιράντα Παυλίδου, εκπαιδευτικός, θέμα της η συμβολή των προσφύγων στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Σεβασμιότατε, την ευχή σας να έχουμε. Αγαπητοί ενωρίτες και ενωρίτησες, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η απώλεια της Μικράς Ασίας συγκρίνεται από πολλούς με την απώλεια της Κωνσταντινούπολης. Οι συνέπειες της απώλειας αυτής απαντώνται σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής, ακόμα και της πνευματικής μας ζωής. Έφνης το μαρτύριο της Μύρνης ανέδειξε Αγίους, όπως τον Άγιο Χρυσόστομο Μύρνης και τους άλλους ιερομάρτυρες. Και Κύριος είδεν πώς οι αδελφοί και αδελφές μας κέρδισαν τον Παράδεισο χάριν και ένεκα του μαρτυρικού τους θανάτου. Αιωνία τους η μνήμη. Τιμώντας τα θύματα λοιπόν της Μικρασίας, συμμετέχοντας νοερώς στα μαρτύριά τους, αναγνωρίζοντας τους αγώνες τους, εκφράζοντας συγγνώμη για τα λάθη μας απέναντί τους, αλλά κυρίως επιδιώκοντας να διδαχθούμε από τα γεγονότα, σκεφτήκαμε ως Ενωρία Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση με κεντρικό θέμα «Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στη σύγχρονη Ελλάδα». Ευχαριστώντας πάλιν και πολλάκι στους ομιλητές για την τόσο ευγενική και πρόθυμη ανταπόκρισή τους, αναμένουμε να ακούσουμε από αυτούς πώς η απώλεια της Μικρασίας επηρέαζε τη σύγχρονη Ελλάδα αρνητικά ή θετικά και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε στην πατρίδα μας σήμερα ισορροπημένη και το δυνατόν αντικειμενική ιστορική άποψη για τα γεγονότα η οποία να γονιμοποιήσει θετικά το πολιτικό, κοινωνικό και πνευματικό παρόν μας. Δεν επιθυμώ να πάρω άλλο χρόνο και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βλάση Ακτζίδη, ο οποίος θα εισηγηθεί το θέμα «Το διακύβευμα της Μικράς Ασίας». Ο κύριος Ακτζίδης είναι διδάκτορ ιστορίας με πρώτες σπουδές στα μαθηματικά, ένα ενδιαφέρον και ασύνηθες θα έλεγα εναρκτήριο. Είναι γνωστός και δόκιμος ερευνητής και ιστορικός με ερευνητικά ενδιαφέροντα να εντάσσονται στον ποντιακό, μικρασιατικό και παραευξήνιο ελληνισμό, καθώς και στο φαινόμενο της ελληνικής διασποράς. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και σημαντικών άρθρων σχετικά με τα ανωτέρω ερευνητικά πεδία. Κύριε Ακτζίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ να στοχαστούμε πάνω σε μια από τις πιο σκοτεινές και λευκές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γιατί τα όσα διαδραματίστηκαν στη Μικρασία, όχι μόνο από ανθρωπιστική σκοπιά, υπήρξε μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά και το διακύβευμα εκείνης της περίοδου, είναι κάτι που για δεκαετίες παρέμενε τεχνητά άγνωστο και οι συνέπειες του οποίου διακυβεύματος και της αποτυχίας μας ουσιαστικά επιβιώνουν μέχρι σήμερα και εν πωλής διαμορφώνουν το σύγχρονο τοπίο και τα σύγχρονα προβλήματα.
Και ακριβώς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, τουλάχιστον θα κάνω εγώ στο δικιά μου εισήγηση, είναι να προσπαθήσω να αναδείξω αυτές τις υπόγειες σχέσεις και διεργασίες οι οποίες κάνουν εξαιρετικά επίκαιρη την αναζήτηση των πραγματικών διακυβευμάτων, των πραγματικών υπόγειων σχέσεων και των πραγματικών συνεπειών εκείνης της αδυναμίας της εθνικής ολοκλήρωσης πάνω στη σημερινή κατάσταση του νεότερου ελληνισμού αλλά και της Ελλάδας ως εθνικό κράτος. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί φίλοι, που όταν μιλάμε για τα μικρασιατικά, στο μυαλό μας έρχονται πολλές σκοτεινές στιγμές. Στιγμές που αφορούν αφενός τα ίδια τα γεγονότα. Είδαμε την καταστροφή της Σμύρνης. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Γιατί έπρεπε να περάσουν 8 δεκαετίες για να μιλήσουμε για όλα αυτά? Γιατί έπρεπε να περάσουν 8 δεκαετίες για να αναγνωρίσουμε τις γενοκτονίες που συνέβησαν εκεί? Γιατί έπρεπε να περάσουν 8 δεκαετίες για να δούμε στοιχειωδώς τις πολιτικές ελίτ και στρατιωτικές ελίτ εν μέρη και το ίδιο το κράτος, το εθνικό κράτος, να τιμά δειλά αυτές τις επαιτίους? Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στην εποχή της δεκαετίας του 80 και του 90 και να έρθει η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις των προσφύγων που επέζησαν σε έναν άξενο χώρο, γιατί όσο και αν φαίνεται σήμερα ακατανόητο να το υποστηρίζεις, η ελεύθερη Ελλάδα υπήρξε ένας άξενος χώρος για τον προσφυγικό ελληνισμό για δεκαετίες πολλές. Και το μεγάλο θύμα ήταν η ιστορική μνήμη. Μόνο που η ιστορική μνήμη δεν άγγιζε μόνο τους απόκληρους μικρασιάτες που έχασαν ανθρώπους, περιουσίες και πατρίδα, αλλά αφορούσε το σύνολο ελληνισμό και τη δυνατότητα να έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τη δική του εθνική ιστορία. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την Μικρά Ασία και το διακύβευμα της Μικράς Ασίας, και όταν λέμε Μικρά Ασία εννοούμε και Ιωνία, εννοούμε και Πόντο, και φυσικά στην ενότητα αυτή εντάσσονται και τα όσα διαδραματίστηκαν στην Ανατολική Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά που συνέβησαν την περίοδο 1908 έως 1923. Από τη στιγμή δηλαδή που ο χώρος της Αιγής Ανατολής μπαίνει σε μια διαδικασία ριζικών αλλαγών, ανατροπών, ανασχεδιασμών των γεωπολιτικών ισορροπιών. Το 1908, το πραξικόπημα των Νεοτούρκων που θα γίνει στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά θα δρομολογήσει διαδικασίες συγκεκριμένες, ξεκάθαρες και ομολογημένες. Ήδη τον Οκτώβριο του 1911, σε ένα συνέδριο των Νεοτούρκων της ακραίας, θα λέγαμε, εθνικιστικής, ρατσιστικής, μιλιταριστικής ομάδας που τελικά θα επικρατήσει και θα πάρει την εξουσία, σε ένα συνέδριο λοιπόν επίσημο αυτού του κόμματος εξουσίας στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1911, θα διακηρυχθεί ο στόχος. Ποιος θα είναι πλέον ο στόχος? Εγκαταλείπεται η παλιά Οθωμανική ανεκτικότητα, η πολυπολιτισμικότητα, που ειδικά στα τέλη του 19ου αιώνα μπορούμε να πούμε ότι είχε εδρεωθεί για πρώτη φορά μετά από εκατοντάδες χρόνια ισλαμικής κυριαρχίας, αλλά στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα είχε αποκτηθεί η ισοπολιτεία και η ισονομία, και γι' αυτό άνθησαν οι χριστιανικές κοινότητες, ελληνικές, αρμενικές κυρίως. Οι Νεότουρκοι λοιπόν έρχονται να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού και του εξυγχρονισμού, αντιπροτείνοντας τον εθνικισμό και το σκληρό εθνικισμό, το μιλταριστικό εθνικισμό, την εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών. Στην επίσημη απόφαση που δημοσιεύεται παντού, δεν είναι ένα κλειστό συνέδριο, είναι ένα ανοιχτό συνέδριο, το συνέδριο των Νεοτούρκων του Οκτώβριου του 1911, αποφασίζονται ξεκάθαρα το τι θα γίνουν. Εξόντωση των χριστιανών στη βάση των εξοπλισμένων μουσουλμανικών ομάδων. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία αλλάζει η μορφή της βίας της εξουσίας. Η εξουσία πάντα είναι βίαιη κατά των πληθυσμών των διαφορετικών. Οποιαδήποτε εξουσία και είναι αυτή, από την εποχή που οι Αθηναίοι κατέσφευζαν τους Μήλιους μέχρι την εποχή της σφαγής της Χίου. Μόνο που οι Νεότουρκοι εισάγουν στη σύγχρονη ιστορία μια διαφορετική μεθοδολογία. Πάβει πια οι σφαγές που διαπράττει μια σκληρή εξουσία να είναι σφαγές αισθηκτώδης εναντίον του ηττημένου ή αυτού που επαναστατεί. Γίνεται οργάνωση, προγραμματίζεται ο στόχος, οργανώνεται μεθοδικά σε ειρηνικές εποχές η υλοποίηση αυτού του στόχου, διαμορφώνεται μια ιδεολογία
αποκλεισμού. Ακριβώς αυτή είναι η καινοτομία που εισάγει ο τουρκικός εθνικισμός στη σύγχρονη ιστορία. Στοχοποιεί, αποκλείει, οργανώνει και εξοντώνει τη στιγμή που το επιτρέπουν οι συνθήκες. Η επόμενη φάση αυτής της διαδικασίας θα είναι η βιομηχανοποιημένη σφαγή που θα προκαλέσουν οι Ναζί 25 μόλις χρόνια μετά, όταν βιομηχανικά θα εξοντώσουν τις ομάδες που στοχοποίησαν αυτοί, τους Εβραίους, τους Τσιγκάνους, ομάδες φυλετικές κλπ. Είναι ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Είναι λοιπόν σαφές το τι περιμένει τους πολυάνθρωπους χριστιανικούς πληθυσμούς της Καθημάς Ανατολής. Οι Έλληνες, οι Αρμένοι, οι Ασσυροχαλδαίοι είναι 4 εκατομμύρια το 1914 σε ένα συνολικό πληθυσμό των 10 έως 12 εκατομμυρίων. Οι υπόλοιποι είναι μουσουλμάνοι, πολυεθνοτικοί μουσουλμάνοι. Μη φανταστείτε Τούρκους έτσι όπως κατασκευάστηκαν στα 80 χρόνια της Κεμαλικής δικτατορίας. Ήταν πολυεθνοτικοί πληθυσμοί οι μουσουλμανικοί. Ήταν τουρκόφωνοι, ελληνόφωνοι, αλβανόφωνοι, σλαβόφωνοι. Μιλούσαν τις γλώσσες του Καυκάσου. Δεν ήταν ένας ομοιογενής πληθυσμός. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια Ισλαμική θρησκευτική αυτοκρατορία. Δεν ήταν μια τουρκική εθνική αυτοκρατορία. Αυτό το μετασχηματισμό θα τον επιδιώξουν οι Νεότουρκοι, οι πρόγονοι του βαθέως κράτους που μετά θα δημιουργήσει τη σύγχρονη Τουρκία και έχουν οργανώσει τη στόχευση. Το διακύβευμα λοιπόν που υπάρχει εκείνη τη στιγμή είναι ότι πλέον μια μεγάλη ιστορική διαδικασία, η διαδικασία του ανατολικού ζητήματος περατώνεται, τελειώνει. Οριστικά πλέον ο κύριος όγκος της εναπομείνασας πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαλύεται. Όχι απλά διαλύεται, μετασχηματίζεται σε έναν εθνικό χώρο. Αυτά τα 4 εκατομμύρια των χριστιανών που δεν μπορούν να ενσωματωθούν και να αφομοιωθούν από μια σκληρή εξουσία, πρέπει να εξοντωθούν. Αυτή είναι η λογική του εθνικισμού. Αυτό εισάγει ο εθνικισμός στη σύγχρονη ιστορία και το εθνικό κράτος. Ομογενοποίηση στη βάση της εθνικής αντίληψης. Και αν δεν υπάρχει έθνος, το κατασκευάζουμε. Η υπέρτατη κατασκευή είναι ακριβώς το τουρκικό έθνος. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση που την κάνουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το διακύβευμα λοιπόν για τον ελληνισμό είναι ότι στο χώρο εκεί έχουμε 2,2 εκατομμύρια Έλληνες. Στη Μικρά Ασία, δηλαδή Ιωνία, Πόντο, Καπαδοκία, Κιλικία, Βυθινία και στην Ανατολική Θράκη με την Κωνσταντινούπολη, έχουμε με βάση πολύ αντικειμενικές απογραφές, μια Οθωμανική και μια Πατριαρχική, αυτές λαμβάνουμε υπόψη μας, 2,2 εκατομμύρια Έλληνες. Μεγάλα τα ποσοστά. Τα ποσοστά των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914 υπολογίζονται το ελάχιστο. Οι τουρκικές πηγές μας δίνουν το 13% του πληθυσμού ότι είναι Έλληνες, Ελληνοορθόδοξοι, και εμείς ξέρουμε ότι είναι τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού. Και το κοινό σπίτι διαλύεται. Στο 20% από στιγμή που διαλύεται το κοινό σπίτι, αντιστοιχεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εδάφους. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το διακύβευμα της συνθήκης των Σευρών που δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει ο ελλαδικός ελληνισμός. Το τέλος λοιπόν αυτής της μεγάλης ιστορικής πορείας είναι: μπορεί να συμμετάσχει ο ελληνισμός που ήδη διαθέτει ένα ελεύθερο εθνικό κράτος στο Βαλκανικό Νότο, την Ελλάδα, και μια ισχυρότατη ελληνική κοινότητα στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που επιπλέον, λόγω των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του τέλους του 19ου αιώνα, είχε καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που αποκαλούμε στη σύγχρονη κοινωνιολογία αστική τάξη. Πάνω από το 50% της Οθωμανικής αστικής τάξης, οι βιομήχανοι, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι μεταλλορύχοι, οι ιδιοκτήτες μεταλλίων, είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και βεβαίως ακολουθούν οι Αρμένοι, Εβραίοι, και περίπου το 15% μόνο των κεφαλαιούχων Οθωμανών είναι μουσουλμανικής καταγωγής. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο οι κοινωνικές αντιθέσεις ήταν τόσο έντονες και για ποιο λόγο το κίνημα των Νεοτούρκων, που είναι ένα προαστικό κίνημα γραφειοκρατών και στρατιωτικών, στοχοποιεί μια προοδευτική αστική τάξη και θέλει να την εξοντώσει. Ακριβώς ό,τι κάνανε και οι Γερμανοί με τους Εβραίους. Ακριβώς μια μετάβαση κεφαλαίου, κλέψαν το κεφάλαιο μέσω των γενοκτονιών από τις προοδευτικές ομάδες και τις έστειλαν στο στρατό, και ο στρατός αργότερα τα μοίρασε στους εκλεκτούς του, και έτσι φτιάχτηκε η σύγχρονη τουρκική αστική τάξη, η οποία όμως είναι εξαιρετικά δυναμική και εξαιρετικά αποτελεσματική πια. Το διακύβευμα λοιπόν για τον ελληνισμό είναι: μπορεί να συμμετάσχει στην τελική φάση της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας?
Αυτό δεν είναι απλό διακύβευμα ηθικό. Σχετίζεται και με την ίδια την κοινωνική δομή της Ελλάδας, του κράτους της Ελλάδας. Η Ελλάδα είχε την εξής ιδιομορφία. Έγινε η μεγάλη παλιγενεσία, η επανάσταση του 1821, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επανάσταση μετά από τη γαλλική επανάσταση, ομολογημένο από τους ίδιους τους Ευρωπαίους διανοητές. Όμως, η ελληνική επανάσταση, για λόγους που μόνο η ιστορία και η πανουργία της μπορεί να μας αποκαλύψει, θα δημιουργηθεί σε ένα περιφερειακό κομμάτι του τότε ελληνικού αλλά και οθωμανικού κόσμου. Σε εκείνη, στο Μοριά και τη Ρούμελη του 1830, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν το εθνικό τους κράτος. Μόνο που έθνος κράτος, μια νέα πολιτιακή μορφή στην ανθρώπινη ιστορία, εμφανίζεται μόνο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, όταν πλέον τα ανερχόμενα αστικά στρώματα παραγωνίζουν από την εξουσία τους παλιούς φεουδάρχες, τους παλιούς αριστοκράτες και εδραιώνουν την κυριαρχία τους. Έθνος κράτος, εθνικό κράτος, σημαίνει αστικό κράτος. Και εμείς όντως δημιουργούμε αστικό κράτος, αλλά πού? Σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν αστικά στρώματα. Και αυτό είναι το βασικό γενετικό πρόβλημα που έχουμε οι ίδιοι ως Έλληνες και το πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Ότι η έλλειψη δυναμικών, προοδευτικών, δημοκρατικών αστικών στρωμάτων στην ελεύθερη Ελλάδα του 1830 θα καλυφθεί από ποιους? Από τους κοντζαμπάσιδες, από τα παιδιά των αρματολών και των κλεφτών και θα εκφραστεί με τη δημιουργία μιας τεράστιας γραφειοκρατικής ελίτ. Αυτή η δυσαρμονία μεταξύ του τι θες να πετύχεις, εθνικό κράτος, και με το τι σου επιτρέπει να πετύχεις η κοινωνική δομή, κάνει το μικρασιατικό πολύ πιο κέριο για τον ελληνικό εξυγχρονισμό. Γιατί μπορεί η ελεύθερη Ελλάδα να μην είχε αστούς και αστική τάξη και βιομήχανους και βιοτέχνες εκείνη την εποχή, αλλά τους είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Μικρασία. Στον άξονα Κωνσταντινούπολης Σμύρνης υπήρχε μια αυθεντική ελληνική αστική τάξη, η οποία δεν είχε καμιά σχέση με το κράτος, με το Οθωμανικό κράτος. Ήταν αυτοδύναμη, πολυπολιτισμική, με διεθνή δίκτυα και πολύγλωση. Το διακύβευμα λοιπόν το πολύ ουσιαστικό για την Ελλάδα και ως κράτος πια, όχι ως ελληνισμό, ως λαό, είναι ότι για να μπορέσει να ξανααποκτήσει μια φυσιολογική δομή έθνους κράτους, θα έπρεπε να ενσωματώσει τα κομμάτια στα οποία κατοικεί η αστική τάξη. Αυτό είναι το μεγάλο ουσιαστικό διακύβευμα. Από την άλλη βεβαίως, ήταν θέμα επιβίωσης του ίδιου του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής η αποτείναξη της απολυταρχικής νεοτουρκικής κυριαρχίας, η οποία, όπως σας είπα, είχε αποφασίσει την εξόντωσή τους και μετά το 1914, όταν η νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρέπει να κάνουμε αυτές τις διακρίσεις, ξέρετε, δεν μπορούμε στην ιστορία, δεν μπορείς να μιλάς με μαύρο-άσπρο. Οι αποχρώσεις είναι αυτές που καθορίζουν την ποιότητα των πραγμάτων. Στην νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι στην παλιά Οθωμανική Σουλτανική Παλαιοτουρκική του Χαλιφάτου, οι οποίοι θα συγκρουστούν θανάσιμα αργότερα μαζί τους, μεταξύ αυτών, αυτές οι δύο δυνάμεις, οι εθνικιστές με τους Ισλαμιστές, και ακριβώς αυτή την αντίθεση την πληρώνει σήμερα η Τουρκία και την πληρώνει σκληρά, και δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει η εσωτερική πλέον προσπάθεια συγκρούσεων και αναδιανομής της εξουσίας στην Τουρκία. Αλλά η σημερινή σύγκρουση Ερντογάν με την Αργενεκόν έχει τη βάση της στη σύγκρουση των Παλαιότουρκων με τους Νεότουρκους. Τότε επικράτησαν οι Νεότουρκοι. Εξόντωσαν τους Χριστιανούς και αφού εξόντωσαν τους Χριστιανούς, Έλληνες και Αρμένιους, στη συνέχεια κατέστειλαν και εξόντωσαν τους Μουσουλμάνους και δημιούργησαν ένα κοσμικό κράτος. Κοσμικό βίαιο κράτος τύπου Χίτλερ και Μουσολίνη και Φράκο. Μην νομίζετε ότι δημοκρατικό κράτος. Τέτοια ήταν η Τουρκία του Μουσταφά Κεμάλ Πασά όταν δημιουργήθηκε. Ήταν λοιπόν ζήτημα επιβίωσης των ίδιων των πληθυσμών να απαλλαγούν από αυτή τη σκληρή εθνικιστική νεοτουρκική κυριαρχία. Οι Νεότουρκοι, για λόγους μιας υπεριαλιστικής, θα λέγαμε, στόχευσής τους, θα βγουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Γερμανών και των Αυστριακών. Ονειρεύονται μια μεγάλη τουρκική αυτοκρατορία που θα ξεκινάει από τα δυτικά της Κίνας, όπου υπάρχουν οι Ουιγούροι, υπάρχουν μέχρι σήμερα τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι. Αυτή είναι η αυθεντική Τούρκη, όχι η δική μας. Η δική μας με μια έννοια είναι Τούρκη Μαϊμού. Είναι τα παιδιά των παλιών γενιτσάρων. Είναι οι εξισλαμισμένοι. Αυτό είναι άλλο ένα μυστικό του μηχανισμού δημιουργίας του σύγχρονου τουρκικού έθνους. Αλλά και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και για ανθρωπολόγους και για κοινωνιολόγους. Ονειρεύονται λοιπόν οι Νεότουρκοι μια τεράστια αυτοκρατορία που θα ξεκινάει από την Κίνα και θα τελειώνει στα Βαλκάνια. Και γι' αυτό συμμετέχουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο ήδη αμέσως οι Γερμανοί τους υποσχέθηκαν ότι θα τους ξαναδώσουν τις κτίσεις που είχαν χάσει στην Αφρική. Όταν λέμε Οθωμανική Αυτοκρατορία των Νεοτούρκων εκείνη την εποχή, είναι πραγματικά μια αχανής
έκταση που περιλαμβάνει τη Μεσοποταμία, το σημερινό Ιράκ, συμπεριλαμβάνει την Ιεμένη στο νότο της Αραβικής Χερσονήσου, συμπεριλαμβάνει τη Λιβύη. Δεν είναι μια απλή μικρή εδαφική επικράτεια. Είναι ένα μεγάλο αποικιοκρατικό και υπεριαλιστικό κράτος. Και γι' αυτό μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί ακριβώς τα συμφέροντα των Γερμανών στην Εγγύης Ανατολή, οι Ostpolitik που έχουν διαμορφώσει από τα τέλη του 19ου αιώνα, θα είναι αυτά που θα ευνοήσουν την υλοποίηση των σχεδίων που αποφάσισαν από το 1911 οι Νεότουρκοι. Από το 1914 θα υλοποιήσουν τα προαποφασισμένα σχέδια. Πώς? Θα ξεκινήσουν μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών, εθνική εκαθάριση, από την Ανατολική Θράκη, με το πρόσχημα ότι εκαθαρίζουμε τα στενά από ενδυνάμει εχθρικούς πληθυσμούς. Τους Έλληνες και τους Αρμένιους τους αντιμετώπιζαν ως εχθρικούς πληθυσμούς. Και γι' αυτό τον άρενα πληθυσμό τον εξόντωναν στα μελέτα μπουρού, δηλαδή στα τάγματα εργασίας των επιστρατευμένων, όπου πέθαναν κατά δεκάδες χιλιάδες σε άθλιες συνθήκες, χτίζοντας την Ανατολία, και τον πληθυσμό τον εκτόπιζαν με το πρόσχημα των στρατιωτικών λόγων. Αφού λοιπόν ξεκινούν με την εθνική καθάριση στην Ανατολική Θράκη, στο επόμενο σημείο που θα χτυπήσουν μεθοδευμένα θα είναι η Ιωνία. Η πρώτη πόλη που θα πολιορκήσουν και θα καταστρέψουν και θα διώσουν είναι η Φώκια, η παλαιά Φώκια, από όπου προέρχονται πάρα πολλοί Φωκαείς πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2014, πριν ακόμα σχεδόν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Φανταστείτε, ήταν τόσο η διάθεση και το μένος να ξεκινήσουν τις εθνικές εκαθαρίσεις, που πριν ακόμα από τον πόλεμο τις ξεκινούν. Και έρχεται λοιπόν, αφού γίνονται αυτές οι μετακινήσεις, δεκάδες χιλιάδες είτε εκτοπίζονται είτε φεύγουν πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα, στη συνέχεια αποφασίζουν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ σημαντικό για να δούμε τις δικές μας αμαρτίες. Ξέρετε ότι η ελληνική ιστοριογραφία, όπως και το ελληνικό κράτος και τα ελληνικά κόμματα, ουσιαστικά αποσιώπησαν και δεν μελέτησαν για δεκαετίες τα μικρασιατικά ζητήματα. Δεν έχουμε πρωτογενείς μελέτες, τώρα γίνονται για αυτή την περίοδο. Οι δικές μας πηγές πια, μελετώντας αυτή την κρίσιμη εποχή που έχει μια έντονη πολιτική και ιδεολογική διάσταση, ξέρετε ποιοι είναι? Κορυφαίοι Τούρκοι ιστορικοί. Βγαίνει μια νέα γενιά Τούρκων ιστορικών που δεν έχουν κανένα ταμπού να καταγγείλουν τα εγκλήματα του τουρκικού εθνικισμού. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, να τα καταγγείλουμε. Ακόμα θεωρούμε ότι οι Νεότουρκοι και ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν προοδευτικοί και επαναστάτες. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τα δικά μας ιδεολογικά, με τις δικές μας αντιφάσεις και αντινομίες, που μέχρι σήμερα είναι πραγματικές. Υπάρχουν. Δεν λύθηκαν. Δεν υπάρχει κοινή συμφωνία σήμερα το τι συνέβη εκεί. Ακόμα και εμείς οι ιστορικοί είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση, αλλά και σε μια διαρκή σύγκρουση με απόψεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί είναι ανιστορικές. Οι Τούρκοι λοιπόν αυτοί οι ιστορικοί έρχονται και μας λένε, όπως ο Τανέρα Ξάμε, ένας κορυφαίος Τούρκος ιστορικός, ότι όταν οι Νεότουρκοι είδαν πόσο πετυχημένες ήταν οι διώξεις κατά των Ελλήνων σε Ιωνία και Ανατολική Θράκη, αποφασίζουν και πραγματοποιούν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915. Είναι λοιπόν, βλέπετε, πράγματα που είναι ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Είναι το χριστιανικό ολοκαύτωμα. Και το 1916 θα έχουμε τη μεγάλη γενοκτονία στο Μικρασιατικό Βορρά, τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι όλα κομμάτια ενός ενιαίου παζλ. Οι Νεότουρκοι θα προσπαθήσουν μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να επιλύσουν το εθνικό ζήτημα, να εκαθαρίσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Με τους Αρμένιους το καταφέρουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Με τους Έλληνες ξεκινούν τη γενοκτονία, το καταφέρουν σε λιγότερο. Και το ζήτημα είναι ότι εκείνη την εποχή τι γίνεται με την Ελλάδα. Οι Αρμένοι δεν είχαν μια Ελλάδα, δεν είχαν μια Αρμενία εθνικό κράτος. Ενώ οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης είχαν μια Ελλάδα εθνικό κράτος. Τι γινόταν αυτό το κράτος? Αυτά είναι η κρίσιμη παράμετρος, η άγνωστη παράμετρος. Αυτό το κράτος όμως, αγαπητοί φίλοι, εκείνη τη στιγμή ήταν σε έναν απέραντο διχασμό μεταξύ βασιλικών, μοναρχικών και βενιζελικών. Δεν υπήρχε συναντήληψη. Δεν υπήρχε αντίληψη του τι παίζεται, τι διακυβεύεται σε διεθνές επίπεδο. Δεν ήταν κατανοητό ότι εδώ αλλάζει ο κόσμος. Ξαναστείνονται τα σύνορα, οι σφαίρες επιρροής. Το πρόβλημα των μοναρχικών ήταν ο βασιλιάς και ο θρόνος. Ο Βενιζέλος και η βενιζελική ομάδα, επειδή ερχόταν από μια αλήτρωτη Οθωμανική Κρήτη, ήταν πολύ πιο κοντά στις διεθνείς εξελίξεις. Κατανοούν το διακύβευμα. Ο Βενιζέλος όντως είναι ένας ο μόνος Έλληνας πολιτικός, ο οποίος καταλαβαίνει, όπως τα λέγαμε στα νέα ελληνικά, τι παίζεται εκείνη την εποχή. Και γι' αυτό προσπαθεί με διάφορους τρόπους να
βγάλει την Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, ώστε να συμμετάσχει στον επόμενο διαμελισμό που θα έρθει σίγουρα του μεγάλου ασθενούς, του μεγάλου εχθρού. Αντιθέτως, η μοναρχική, συνδεδεμένη με τη γερμανική δύναμη λόγω του βασιλέως Κωνσταντίνου, του οποίου η γυναίκα η Σοφία ήταν η αδελφή του Κάιζερ, αυτό είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία, προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα σε μια φιλογερμανική ουδετερότητα. Μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ εκεί πραγματικά γίνεται γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, η Ελλάδα σπαράσεται από έναν δικό της ιδιαίτερο εμφύλιο πόλεμο, το οποίο αδρανοποιεί τα αντανακλαστικά της με σκληρό τρόπο. Το Νοέμβρη του 16 θα γίνουν τα λεγόμενα Νοεμβριανά εδώ στην Αθήνα. Δεν θα επεκταθούμε, αλλά οι επίστρατοι, οι οποίοι θα εξαπολύσουν ένα πογκρόμ κατά των Βενιζελικών, θα βάλουν στόχαστρο, ξέρετε ποιους? Τους μικρασιάτες πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην Αθήνα και έχουν φτιάξει στρατόπεδα προσφύγων, γιατί είναι Βενιζελικοί. Δηλαδή, η αλωτρίωσή μας, η απομάκρυσή μας από την πραγματική ζωή είναι τέτοια που αναρωτιέσαι ως ερευνητής πλέον με μια απόσταση ασφαλείας 90 ετών, μα είναι δυνατόν να μην υπήρχαν κορυφαίοι ηγέτες που να κατανοούσαν το διακύβευμα, το τι παίζεται, το τι γίνεται και ποιο πρέπει να είναι το στρατηγικό δόγμα της Ελλάδας, μιας ενιαίας Ελλάδας? Και όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, με τα πολλά, η Ελλάδα το 17 θα πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό των νικητών, και θα κάτσει στο τραπέζι της ηττημένης εχθρού. Και όντως θα πάρει σημαντικά κομμάτια, λιγότερα από αυτά που τις αντιστοιχούσαν. Με τη συνθήκη των Σευρών, τον Αύγουστο του 20, που είναι μια κορυφαία επιτυχία της εξωτερικής διπλωματίας μας, η Ελλάδα θα πάρει το Σαντζάκιον Σμύρνης, την περιοχή της Σμύρνης, και την Ανατολική Θράκη. Το 6% δηλαδή, το 6% του Οθωμανικού εδάφους. Οι Έλληνες ή εκεί ήταν, όπως σας είπα, το 20%. Αυτό το 6% όμως έπρεπε να το κρατήσει με κάθε τρόπο. Και ήταν η μόνη δύναμη που είχε δικαιώματα και συμφέροντα να το κρατήσει. Γιατί βεβαίως πήγαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ καλά τις διπλωματικές αντιθέσεις. Τη Σμύρνη ήταν να την καταλάβουν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί είχαν έναν απίστευτο ιμπεριαλισμό δικό τους, τύπου Μουσολίνη. Θέλαν να φτιάξουν, είχαν τη Μάρε Νόστρουμ σαν στόχο και ήθελαν να φτιάξουν ένα ιταλικό προτεκτοράτο όπου θα περιλάμβανε τη Σμύρνη, την Κιλικία και τα Δωδεκάνησα. Ακριβώς για να προλάβουν οι Άγγλοι, που ήταν σε αντίθετη στρατιωτική και πολιτική θέση από τους Ιταλούς, επέτρεψαν στους Έλληνες να καταλάβουν την Σμύρνη. Γιατί τη Σμύρνη την ήθελαν οι Έλληνες, η Ελλάδα? Η Ελλάδα ήθελε τη Σμύρνη για δύο λόγους. Πρώτον, για ένα λόγο κρατικών συμφερόντων. Η Ελλάδα ήταν ένα κράτος του αρχιπελάγους. Για να ελέξεις το αρχιπέλαγος, είναι στοιχειώδης γεωπολιτικός νόμος, πρέπει να ελέξεις δύο ακτές του αρχιπελάγους, τη Σμύρνη και την Εύβοια. Χωρίς αυτό τον έλεγχο, δεν μπορείς να έχεις πλήρη έλεγχο του Αιγαίου. Αυτό πληρώνουμε σήμερα με τις γκρίζες ζώνες. Ήταν ευφυέστατη η στρατηγική σκέψη ότι η Ελλάδα ως κράτος, ας ξεχάσουμε τους λαούς, έπρεπε να καταλάβει τη Σμύρνη για να εδραιώσει τον έλεγχό της στην καρδιά της, που ήταν το Αιγαίο. Και βεβαίως υπήρχε ο δεύτερος στόχος, ότι η Σμύρνη ήταν μια περιοχή που απειλιόταν ο ελληνικός πληθυσμός από τη γενοκτονία. Είχε τελειώσει πια η εποχή της πολυπολιτισμικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από εδώ και πέρα ήταν η εποχή ενός ακραίου εθνικισμού. Είτε θα κέρδιζες για πάντα, είτε θα έχανες για πάντα. Το δίλημα ήταν σαφές, ξεκάθαρο. Η Ελλάδα όμως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια τέτοια ύψιστη πρόκληση, που για πρώτη φορά στην ιστορία έτυχε οι μεγάλες δυνάμεις να θέλουν ειλικρινέστατα να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και η μεγάλη δύναμη της εποχής, η θαλασσοκράτηρα Μεγάλη Βρετανία, για λόγους τελείως ιδιωτελών δικών της συμφερόντων, αποφάσισε να επενδύσει στον παράγοντα που λέγεται Ελλάδα. Με μια έννοια ήταν ιδανικές οι σχέσεις για τον Ελληνισμό, για να καταφέρει να υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των στρατηγικών του αντιλήψεων, αλλά πάνω απ' όλα και να απελευθερώσει αυτό που ήθελαν οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να απελευθερωθούν από το ζυγό του νεοτουρκικού ακραίου εθνικισμού. Δύο μέρες μετά τη συνθήκη των Σευρών, δύο φιλομοναρχικοί αξιωματικοί επιχειρούν να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο στο Παρίσι. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Ο Βενιζέλος είναι ένας κορυφαίος Έλληνας πολιτικός, ο μόνος αυτής της εμβέλειας πολιτικός που ανέδειξε η Ελλάδα. Αλλά όπως κάθε φωτεινή προσωπικότητα, έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Όπως φαίνεται, ο Βενιζέλος την επαύριο της δολοφονικής επίθεσης, τραυματίστηκε, δεν δολοφονήθηκε, καταραίει ψυχολογικά και ζητάει εκλογές. Ενώ όλο το διεθνές πλαίσιο είναι υπέρ των ελληνικών απόψεων, ο Κεμάλ είναι ένα συμμορήτης, ακόμα δεν έχει συγκροτήσει στρατό. Συμμορήτης που ενοχλείται και η Βρετανία από την παρουσία του. Όλα τα χαρτιά είναι στα χέρια των Ελλήνων. Ο Βενιζέλος όμως
έχοντας καταρακωθεί μετά τη δολοφονική απόπειρα, ζητάει εκλογές και πιστεύει ότι ο λαός, μιας και προκάλεσε ένα διπλασιασμό της Ελλάδας, ένα πρωτοφανή διπλασιασμό της Ελλάδας που μετέτρεπε την Ελλάδα για πρώτη φορά σε ηγεμονική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα επιβράβευε αυτή η πολιτική. Όμως δεν ήξερε δύο πράγματα. Δεν ήξερε γιατί όλη η πολιτική εκείνης της εποχής, μην έχετε την αντίληψη ότι ήταν δημοκράτες και ασκούσαν δημοκρατία τύπου σημερινή, ήταν δικτάτορες. Και ο Βενιζέλος ήταν δικτάτορας και οι μοναρχικοί ήταν δικτάτορες, καταπίζαν τους αντιπάλους τους με ένα σκληρό τρόπο. Δεν καταλάβαινε ότι είχε αλλάξει το κλίμα στον κόσμο της παλαιάς Ελλάδας, γιατί οι παλαιολαδίτες ψήφισαν και οι νέες χώρες, δηλαδή Ήπειρος, Μακεδονία, όπου όμως η συντριπτική πλειοψηφία των εθνικών μειονοτήτων, Μουσουλμάνοι, Βούλγαροι και Εβραίοι, ψηφίζουν τη μοναρχία, είναι μοναρχικοί. Πώς φανταστείτε τώρα το αντιφατικό. Οι παλαιολαδίτες ξεγελάστηκαν, πίστεψαν ότι θα έρθουν τα παιδιά τους πίσω και ψηφίζουν ουσιαστικά και εκλέγουν το αντιπολεμικό κόμμα, που ήταν το κόμμα της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως του Δημητρίου Γούναρη. Βεβαίως είχε προηγηθεί και κάτι άλλο παράδοξο για τα σημερινά μας δεδομένα και τις σημερινές εικόνες. Είχε προηγηθεί μια παράδοξη αντιπολεμική και αντιμικρασιατική βασιλοκομμουνιστική συμμαχία. Το διανοείστε? Είναι παράδοξο. Άκρα δεξιάς συνεργάζεται με την άκρα αριστερά κατά του μικρασιατικού πολέμου. Τότε βγαίνει το ΣΕΚΕ, που αργότερα θα γίνει ΚΚΕ, ένα πολύ μικρό κόμμα, το οποίο έχει αντιπολεμική γραμμή και κάνουν κοινές εκδηλώσεις, πρημοδοτούν οι μοναρχικοί, τους κομμουνιστές βουλευτές στις εκλογές του Νοεμβρίου του 20. Η ψήφος τότε ήταν με σφαιρίδια, δεν ήταν όπως είναι σήμερα με ψηφοδέλτια, και παίρνει 100.000 ψήφους του ΚΚΕ το Νοέμβριο του 20. Ξέρουμε σήμερα ότι η πραγματική ψήφη του ΚΚΕ ήταν γύρω στους 25 με 30.000. Οι υπόλοιποι ήταν ψήφοι μοναρχικών που δόθηκε γραμμή να ψηφίζουν το ΚΚΕ για αντιπολεμικούς λόγους. Είναι μια τραγική εποχή, αγαπητοί φίλοι. Την εξουσία θα την πάρουν οι αντιπολεμικοί, οι μοναρχικοί, και αντί να φέρουν τα παιδιά πίσω, τα στέλνουν έξω μετά από την Αλμυρά έρημο, αφού έχει διαλυθεί το αξιόμαχο του στρατού, έχουν γίνει μια σειρά από τραγικά στρατιωτικά λάθη, τα οποία έχουν αναλυθεί από στρατιωτικούς αναλυτές. Προσπαθούν να απαγκιστρωθούν, δεν τα καταφέρνουν. Όλη τους η προσπάθεια από εκεί και πέρα είναι από φιλογερμανίνα, μετατραπούν σε ακραίους φιλοβρετανούς. Προσπαθούν από τη μια να απαγκιστρωθούν, από την άλλη θέλουν να καταλάβουν την Άγκυρα. Πλέον η ενιαία στρατηγική αντίληψη που την ακολουθείς εξ αρχής έχει διαλυθεί. Υπάρχει ένα ζιγζάκ. Αυτό το ζιγζάκ πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά. Οι Μικρασιάτες το καταλαβαίνουν. Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα του Πόντου που δεν το θίξαμε. Ο Πόντος είναι ο βοράς της Μικράς Ασίας. Ο Πόντος εγκαταλείπτεται παντελώς. Υπάρχει ένα πολύ δυναμικό. Κύριε Αξίδη, θα. Για 3-4 λεπτά. Ωραία. Είδατε λοιπόν αυτή. Σας... Έχετε, ναι. Έχετε απολύτως δίκιο. Παρασύρθηκα, γιατί είναι μια ιστορία είναι πολύ ωραίο, αλλά... με τόσες πολλές παραμέτρους που πραγματικά χάνεσαι. Αλλά πραγματικά θα κοιτάξω να. Θα εκβιάσουμε την παρουσία σας σε μια νέα. Λοιπόν, σε 4 λεπτά να συνοψίσουμε. Οι Έλληνες λοιπόν δεν έχουν δυνατότητα μιας αντίληψης. Βρίσκονται σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο Κεμάλ αναπτύσσεται. Για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20, ο Κεμάλ αποκτά διπλωματική επαφή με τους συμμάχους. Οι σύμμαχοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα, εκτός των Βρετανών. Οι Σοβιετικοί αφιδώς θα βοηθήσουν τον Κεμάλ, γιατί είναι αντιδυτικοί και οι δυο. Θα ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα καταλήξει στην απόλυτη μικρασιατική ήττα. Αλλά η μικρασιατική ήττα θα είναι τραγική και πολύ αιματηρή. Γιατί όμως, αγαπητοί φίλοι, με αυτά τα δύο στοιχεία θα σταματήσω, γιατί το μικρασιατικό πληγώνει. Αλλά πρέπει να πληγωθούμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να κάνουμε τις συνθέσεις. Όταν οι Μικρασιάτες, οι Σμυρνοί, με επικεφαλής τον Χρυσόστομο Σμύρνης, που έχουν τη μικρασιατική άμυνα, καταλαβαίνουν από την άνοιξη του 22 ότι η Ελλάδα δεν έχει διάθεση να ολοκληρώσει την περιπέτεια και θέλει να φύγει, προσπαθεί να βρει την ευκαιρία να φύγει. Σου λέει, τι θα γίνει εδώ τόσος πληθυσμός? Και ζητάει από την κυβέρνηση Γούναρη, με την έγκριση του αρχιστράτηγου Παπούλα, να κηρύξει την ανεξαρτησία της ελληνικής Ιωνίας, δηλαδή να ξεφύγουν από τις συμμαχικές δεσμεύσεις και να κηρυχθεί ένα ντόπιο αυτονομιστικό κίνημα, το οποίο θα στηριχθεί από ντόπιο στρατό μαζί με όσους κληρωτούς του ελληνικού στρατού, που θα ήταν πάρα πολλοί από την παλαιά Ελλάδα, γιατί το αξιόμαχο και το συνέστημα ήταν διαφορετικό, θα έμεναν να πολεμήσουν. Και είχε υπολογιστεί ότι ένα στρατός των 60.000 αδρών μπορούσε άριστα να αμυνθεί στις κεμαλικές δυνάμεις του Σαντζάκιο Σμύρνης. Τι κάνει ο Γούναρης? Απορρίπτει το αίτημα των Σμυρνιών, το τελευταίο αίτημα προστασίας και αυτοσωτηρίας τους. Και όχι μόνο αυτό. Τηλεγραφεί στον Αριστίδη Στεργιάδη, στον κακό δαίμονα των Ελλήνων στη Σμύρνη, και του ζητάει να αφοπλίσει τις πολιτοφυλακές της Ιωνίας.
Με δύο λόγια, αγαπητοί φίλοι, η συντριβή είναι συντριπτική. Ξέρετε, τον Αύγουστο, μέσα σε λίγες μέρες, συνετρίβει το μέτωπο. Δεν υπήρχε plan B, δεν υπήρχε δεύτερη εναλλακτική λύση. Δεν είχε εξοπλιστεί καν η Σμύρνη. Και η εντολή από την Αθήνα προς τον ελληνικό στρατό είναι άμεση αναχώρηση. Ο ελληνικός στρατός παρακάπτει τη Σμύρνη, δεν μένει να την υπερασπίσει για αυτή την τελευταία ηθική, έντιμη, θα λέγαμε, προστασία του ελληνικού πληθυσμού, έστω αυτοκτονικά. Ηθικά όμως θα είχε καταγραφεί στα σδέλτους της ιστορίας. Ντροπιαστικά φεύγει από τον Τζεσμέ, ανεβαίνει στα πλοία και φεύγει από τη Μικρασία. Δεν θα πάρουν τα ελληνικά πλοία ούτε έναν πρόσφυγα. Το τελευταίο τηλεγράφημα του Γούναρη προς το Στεριάδη είναι: «Στρατών σώσατε, πληθυσμών εγκαταλείψατε». Κάθε φορά που το λέω αυτό, φίλοι, αυτό το... Συγγνώμη. Και μία ώρα μίλα. Προσπαθώ να είμαι ψυχραιμός σαν ιστορικός, αλλά την άλλη, επειδή οι παππούδες μου περάσαν μέσα από τη σφαγή της Σμύρνης, σωθήκαν τυχαία. Ο παππούς μου βέβαια ήταν 2 χρόνια εχμάλωτος, τον πιάσαν όπως πιάσαν τους περισσότερους και ελάχιστοι επέζησαν. Είναι ένας από τους ελάχιστους. Γιατί η κυβέρνηση των Αθηνών, του Δημητρίου Γούναρη, δεν ήθελε τουρκόσπορους στην Ελλάδα. Και το θέμα ήταν... Η εντολή προς το Στεριάδη στο τηλεγράφημα λέει: «Μην επιτρέψετε να δημιουργηθεί προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα». Δηλαδή, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα ηθικό μήνυμα, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι ο διχασμός, το μίσος, ο εμφύλιος μεταξύ των Ελλήνων είχε μια άμεση συνέπεια. Δημιούργησε τη μικρά, αλλά όχι έντιμο, αλλά άτιμο Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι πια μια μεγάλη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο όπως θα μπορούσε να είναι. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό βαλκανικό κράτος που ακόμα κουβαλάει τις αμαρτίες εκείνων των αρχικών γενετικών αντινομιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αξίδη. Πιθανότατα θα υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις, διευκρινήσεις. Θέλουμε να το αποσπάσουμε εδώ την υπόσχεση ότι θα είναι μαζί μας σε μια νέα εκδήλωση που θα κάνουμε. Καλό αμέσως την κυρία Χαρά Γαλανού να μας εισηγηθεί το θέμα «Η γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού». Η κυρία Χαρά Γαλανού σπούδασε νομικά στην Αθήνα, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλιματολογία στη Μεγάλη Βρετανία και ασχολήθηκε ειδικά, μελέτησε ειδικά το θέμα με υποτροφία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, το θέμα της γενοκτονίας. Εργάζεται ως επιμελήτρια ανηλίκων στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και φυσικά έχει καταγωγή ποντιακή από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά της μητέρας, από την Αμισό και από τη Σμύρνη. Έχετε το λόγο, κυρία Γαλανού. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί πατέρες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ο κύριος Αγτζίδης είναι πάντα ένας χήμαρος. Νομίζω ότι είμαστε όλοι συναισθηματικά φορτισμένοι. Θα προσπαθήσει η νομική να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους από άποψη νομικών ισχυρισμών. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία φράση του Ζαν Πολ Σάρτρ, ο οποίος έγραψε ότι η πραγματικότητα της γενοκτονίας είναι τόσο παλαιά όσο και η ανθρωπότητα. Γενικά, η μελέτη του εγκλήματος της γενοκτονίας είναι πολύπλοκη και πολύ δύσκολη, διότι η γενοκτονία έχει υπάρξει κατ' επανάληψη ένα ιστορικό και νομικό γεγονός που έχει αμφισβητηθεί και έχει μείνει ατιμόρυτο παρά το αποτρόπιο του χαρακτήρα του και της φύσης του. Είναι αλήθεια, όπως αισθάνομαι εγώ ως μικρασιάτισσα τέταρτης γενιάς, ότι 90 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μία κάθαρση. Στην ελληνική πραγματικότητα, ο προσφυγικός λόγος αντιμάχεται πολύ συχνά αναθεωρητές, είτε ιστορικούς, είτε πολιτικούς, είτε δημοσιογράφους, που ανασκευάζουν κατά τρόπο πολύ συχνά προκλητικό τα γεγονότα, βαφτίζοντάς τα συνωστισμό, για παράδειγμα, ή ουδετεροποιώντας τα και τροφοδοτώντας έτσι ιδεολογικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Στην πολυετή διεκδίκηση για την αναγνώριση του αιτήματος
για την ικανοποίηση του αιτήματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, δυστυχώς ο εγχώριος τύπος καλλιέργησε ενοχικά συμπλέγματα και δαιμονοποίησε οποιαδήποτε αναφορά στο προσφυγικό παρελθόν όπου αυτή έγινε με τη χρήση του όρου γενοκτονία, θέλοντας να προλάβει προφανώς πολιτικές και κοινωνικές επιπλοκές και προεκτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο η σύγχρονη κοινή γνώμη αποπροσανατολίστηκε με τη χρήση άλλων όρων, όπως αυτός του αλυτρωτισμού, όπως συχνά διαβάζουμε, της προπαγάνδας ή του ρεβανσισμού. Η κύρια αντιπαράθεση, ωστόσο, βρίσκεται από τη μια ανάμεσα στην επίσημη δημόσια συλλογική μνήμη και ιστορία και από την άλλη στον τρόπο που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται η ομάδα των θυμάτων και των απογόνων αυτών της μικρασιατικής γενοκτονίας μέσα από την ερμηνεία του παρελθόντος της. Ας αναρωτηθούμε αλήθεια κατά πόσο η αντίληψη που έχει για την ιστορική της συνείδηση μία κοινωνία μπορεί να διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τα ενοιολογικά εργαλεία και τα ερμηνευτικά πλαίσια που θέτει η κυρίαρχη ομάδα της, είτε αυτή είναι η ακαδημαϊκή, είτε η πολιτική, είτε η ιστορική. Για την ομάδα των θυμάτων, το δικαίωμα στη μνήμη, στην ιστορική της θύμηση δηλαδή, στον ιστορικό της αυτοπροσδιορισμό, είναι δικαίωμα που δεν παραγράφεται και η αντίσταση στη λύθη είναι για αυτήν αγώνας γνησιότητας της ιστορίας και όχι αντιπαλότητας, όχι λοιπόν ρεβασισμού. Μάλιστα, η αντίσταση στη λύθη νοηματοδοτεί όχι μόνο την ιστορική διαδρομή της ομάδας που θυματοποιήθηκε, όχι μόνο το παρελθόν της, αλλά και το παρόν της. Δυστυχώς, η αναγνώριση του εγκλήματος της γενοκτονίας εις βάρος του ελληνισμού της Μικράς Ασίας συχνά θυσιάστηκε στο τραπέζι της μικροπολιτικής μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Και η αναψηλάφιση του ιστορικού παρελθόντος της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού και η απόδοση των γεγονότων που το συνθέτουν με τους ορθούς ιστορικούς και νομικούς όρους σκόνταψε επανειλημμένα στις εκάστοτε ιδεολογίες και πολιτικές σκοπιμότητες με τις οποίες το εθνικό μας παρόν επέλεξε να ερμηνεύσει την εθνική ιστορική του ταυτότητα. Ο προσφυγικός λόγος εμπλουτίζεται με τη διατύπωση του αιτήματος της αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού καταρχήν ελληνισμού μόλις τη δεκαετία του 80 και τον Φεβρουάριο του 1994 θα αναγνωριστεί ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή η γενοκτονία στον Πόντο και θα καθιερωθεί η 19η Μαΐου ως επίσημη ημέρα μνήμης. Επιπλέον η ποντιακή διασπορά θα διεκδικήσει την αναγνώριση της γενοκτονίας σε διεθνές επίπεδο. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1998, η Βουλή συζήτησε και ψήφισε ομοφόνως την καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η πρόταση νόμου είχε κατατεθεί στη Βουλή τον Μάιο του 1997. Όμως, δυστυχώς, αυτή η απόφαση έμεινε κενό γράμμα, διότι το προεδρικό διάταγμα που υπεγράφει από τον Υπουργό Πολιτισμού στις 9 Φεβρουαρίου του 2001, εν συνεχεία πάγωσε μετά από πολλές εμφανείς και αφανείς παρεμβάσεις. Στα νέα της 24ης Φεβρουαρίου 2001, διαβάζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το ίδιο θέμα. Η απόφαση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος συνέπεσε με την απόφαση του Γαλλικού Κοινοβουλίου να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας. Παρά το ότι η ψήφιση του νόμου είχε γίνει ομόφωνα, κάποιοι είχαν εκφράσει τότε την άποψη ότι στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η παρενόχληση της πολιτικής της βήμα προς βήμα προσέγγισης με την Τουρκία. Μία μερίδα του πολιτικού κόσμου αναθεώρησε τη στάση της, ζητώντας την ακύρωση του νόμου, υιοθετώντας το σκεπτικό ότι ο όρος γενοκτονία δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Επανεξετάζοντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη της την ελληνοτουρκική προσέγγιση των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση αποφάσισε να απαλείψει τον όρο γενοκτονία από το επίμαχο προεδρικό διάταγμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, τα μικρασιατικά σωματεία παρουσιάζουν ισχυρή κινητοποίηση και εντάσσουν το αίτημα αναγνώρισης της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού στο ευρύτερο αίτημα αναγνώρισης της γενοκτονίας εις βάρος όλων των χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με συγκεκριμένες αναφορές σε πράξεις, παραβιάσεις και φρικαλαιότητες των Νεοτούρκων εις βάρος των Ελλήνων, οι οποίες είχαν κατά πολύ χρονικά προηγηθεί του ελληνοτουρκικού πολέμου.
Διεθνείς πηγές ενισχύουν μια τέτοια θέση. Παραδείγματος χάρη, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αιγύς Ανατολή, George Horton, σημειώνει στο ημερολόγιο του. Το Δεκέμβριο του 1910, πολυάριθμες συλλήψεις. Σε μερικές πόλεις όλοι οι σημαίνοντες πολίτες ρίχθηκαν ομαδικά στις φυλακές. Διαδοχικές δολοφονίες κοινοταρχών μέρα μεσημέρι μέσα στους δρόμους. Έτσι σκοτώθηκαν 50 σημαίνοντες Βούλγαροι πολίτες και πολλοί Έλληνες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το 1911 οι Νεότουρκοι, όπως ανέφερε ήδη ο κύριος Αχτζίδης, σε συνέδριό τους λαμβάνουν την απόφαση του ισλαμικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας, της καταδίκης κάθε κίνησης αποκέντρωσης και αυτονομίας από τις μειονότητες που διέμεναν σε αυτήν, καθώς και της διάδοσης της τουρκικής γλώσσας ως μεθόδου διάσωσης, σε εισαγωγικά, και επιβεβαίωσης της ισλαμικής ανωτερότητας και αφομοίωσης των υπόλοιπων στοιχείων. Επίσης, το ίδιο έτος, το 1911, το νέο τουρκικό κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος συγκαλείται στη Θεσσαλονίκη και θέτει τις αρχές του παντουρκισμού. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Ως βάσεις του προγράμματός του, οι οποίες προβλέπουν ότι η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους και το τουρκικό στοιχείο θα επικρατεί με απόλυτο τρόπο. Επίσης, ότι η Τουρκία θα ανασυγκροτηθεί πάνω σε καθαρά μουσουλμανικές βάσεις και θα εκαθαριστεί από όλα τα μη μουσουλμανικά στοιχεία, προσιλητίζοντας τα πιο πυθύνια από αυτά στον Ισλαμισμό. Το 1915, οι σφαγές που εκτελέστηκαν από τις Οθωμανικές αρχές ενάντια στους Αρμένιους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ονομάστηκαν από τις Βρετανικές, Γαλλικές και Ρωσικές κυβερνήσεις ως εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα και τον πολιτισμό. Στο τέλος δε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικηφόροι σύμμαχοι συμφώνησαν ότι οι αγριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά ευρύτερα όλων των χριστιανικών μειονοτήτων υπό την Οθωμανική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των Αρμενίων και των Ελλήνων, πρέπει να ερευνηθούν και να τιμωρηθούν και ότι οι υλικές ζημιές πρέπει να αποζημιωθούν. Σχετική διατύπωση είναι το άρθρο 230 της Συνθήκης των Σευρών που όριζε την υποχρέωση τιμωρίας και το άρθρο 144 που όριζε την υποχρέωση να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση και να χορηγηθούν αποζημιώσεις. Μία άλλη διεθνής πηγή, το 1915 στις 13 Ιανουαρίου, οι New York Times δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο «Οι χριστιανοί σε μεγάλο κίνδυνο» και αποκαλύπτουν δήλωση του Ταλαάτ, ο οποίος ήταν ηγέτης του κινήματος των Νεοτούρκων, ότι η Τουρκία θα έχει από εδώ και στο εξής χώρο μόνο για τους Τούρκους. Αυτή η δήλωση αποτυπώνει μια νέα ιδεολογία, αυτή του παντουρκισμού, όπως σας προανέφερα, η οποία υπογράμμιζε τη μοναδικότητα της τουρκικής ιστορίας και την ιδιαιτερότητα του τουρκικού μέλλοντος. Σύμφωνα με αυτήν, οι μουσουλμάνοι θεωρούνταν ανώτεροι από τους χριστιανούς και οι Τούρκοι είχαν δικαιωματικά μια ξεχωριστή θέση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έναντι όλων των άλλων εθνοτήτων. Επίσης, αυτή η ίδια ιδεολογία εκπροσωπούσε μια ανώτερη ιδέα. Δεν ξέρω αν αυτή η έννοια σας θυμίζει κάτι. Μια ιερή αποστολή που ήταν η καθαρότητα του Ισλάμ. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια μικρή σύγκριση, αν και τα μεγέθη διαφέρουν. Θα ήθελα να θυμίσω την ιδεολογία της ναζιστικής Γερμανίας, που επίσης υπογράμμιζε την ανωτερότητα της αρίας φυλής και παρουσίαζε τον εβραϊκό λαό ως απειλή και κίνδυνο ενάντια στο πρόγραμμα του χιτλερισμού, επιτάσσοντας το στιγματισμό του με λέξεις όπως βδέλες, ψήρες και παράσιτα. Ανάλογος ήταν και ο στιγματισμός των Ελλήνων Μικρασιατών, Ιώνων και Ποντίων. Η καταστρεπτική ιδεολογία χρησιμοποιούσε, απαιτούσε και δικαιολογούσε εξευτελισμό, κακομεταχείριση και απομόνωση των θυμάτων. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αλλά και οι λοιποί χριστιανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρουσιάζονταν ως συνωμότες εναντίον του ιερού οράματος της Ισλαμικής Ομοιογένειας και ο στιγματισμός τους με χαρακτηρισμούς όπως οι λέξεις ραγιάς και γκιαούρης, τους προσέδιδε τη ρετσινιά του πολίτη δεύτερης κατηγορίας σε ένα μουσουλμανικό κράτος. Η κακοποίηση των θυμάτων στις παραπάνω περιπτώσεις απέφερε μία αίσθηση ανωτερότητας στους δράστες και δεδομένου ότι η ευάλωτη ομάδα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είχε υποβιβαστεί σε μία ανθρώπινη, ο αφανισμός της ήταν αποδεκτός και θεμητός. Τι είναι όμως γενοκτονία, πώς ορίζεται αυτό το έγκλημα? Τον πλήρη νομικό ορισμό μας τον δίνει η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1948 για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας.
Εκεί υπάρχουν και όλα τα συστατικά στοιχεία της έννοιας του διεθνούς αυτού εγκλήματος. Σύμφωνα με τη σύμβαση, για να έχουμε ένα έγκλημα γενοκτονίας, πρέπει να έχουμε μία πρόθεση από την ομάδα των δραστών να εξολοθρεύσουν την ομάδα των θυμάτων, καταρχήν. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε μία ομάδα θυμάτων η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εθνικά, φυλετικά και θρησκευτικά. Τρίτον, η ομάδα των θυμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον αφανισμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, γιατί θα το εξηγήσω πιο κάτω. Η ομάδα των θυμάτων δεν είναι ανάγκη να πλήττεται στο σύνολό της. Μπορεί να πλήττεται σε μέρος της. Επίσης, η γενοκτονία, για να υπάρξει, θα πρέπει να γίνεται με μία από τις πράξεις που απαριθμούνται εξαντλητικά στη σύμβαση. Δηλαδή, σας αναφέρω κάποιες, είτε με φόνο των μελών της ομάδας, είτε με πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της, είτε με εσκεμμένη επιβολή στην ομάδα συνθήκων ζωής που αποσκοπούν στο να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της, εδώ θα μπορούσαν να είναι τα τάγματα εργασίας, οι εκτοπισμοί, είτε τέλος με βίαιη μετακίνηση παιδιών από τη μία ομάδα στην άλλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η γενοκτονία. Στη γενοκτονία, η ομάδα των δραστών εξοντώνει ή κακοποιεί τα θύματα όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για αυτό που πραγματικά είναι, Έλληνες της Μικράς Ασίας. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε κάτι που ήδη ανέφερε ο κ. Ζαχτζίδης, ότι η γενοκτονία είναι έγκλημα προμελετημένο και προγραμματισμένο. Δεν είναι ένα έγκλημα άτακτης βιαιότητας και ασυντόνιστης μανίας. Το σχέδιο της διάπραξής της αποτελεί στοιχείο συνεκβανών για το έγκλημα της γενοκτονίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσουμε τις τουρκικές θηριωδίες κατά των Ελλήνων. Αυτές δεν αποτέλεσαν ένα ξέσπασμα της τουρκικής μανίας κατά των Ελλήνων, αλλά την αιμονή, την έκφραση σε μία μεθοδευμένη και καλά προσχεδιασμένη στρατηγική εξοντώσεων, διωγμών και αφανισμού των Ελλήνων και ευρύτερα των μειονοτήτων. Μία στρατηγική που αποτέλεσε, που οδήγησε στη γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το 1910, όπου έχουμε τη μεταστροφή του καθεστώτος των Νεοτούρκων από τη δημοκρατικότητα και τα ίσα δικαιώματα για όλους μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είχαν εξαγγείλει. Από τη μεταστροφή λοιπόν από αυτό το αρχικό σημείο των ίσων δικαιωμάτων, στην εγκατάλειψη της υπόσχεσης αυτής για ίσα δικαιώματα για όλους και στην ανάπτυξη της εθνοκεντρικής ιδέας του παντουρκισμού, όπου εκεί τοποθετούμε και χρονικά την έναρξη της συστηματικής εξόντωσης και των συστηματικών διωγμών εις βάρος του ελληνικού στοιχείου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την περίοδο 1915 έως το 1922 οι Νεότουρκοι έδωσαν μια επίφαση νομιμότητας στις προθέσεις τους και εισηγήθηκαν πληθώρα νόμων και διαταγμάτων στο πλαίσιο των οποίων με σκοπό να νομιμοποιήσουν την κακομεταχείριση του ελληνικού πληθυσμού και εισηγήθηκαν διάφορους νόμους σύμφωνα με τους οποίους οι Έλληνες αφοπλίζονταν, καταργούνταν εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά προνόμια της ελληνικής κοινότητας, επέβαλαν αυτοί οι νόμοι δυσβάσταχτη φορολόγηση στις περιουσίες, διόριζαν τις τοπικές αρχές από την κυβέρνηση και όχι από τις κοινότητες, υπήγαγαν τα ελληνικά σχολεία στον έλεγχο της τουρκικής κυβέρνησης και τα εξαρτούσαν κατά τρόπο άμεσο από το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Απαιτούσαν από τους Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα τους, επέβαλαν εκτοπίσεις, δηλαδή εξαναγκαστικές μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών που επέσυραν αποστέρηση των βασικών ανθρωπίνων αναγκών τους. Είχαμε δηλαδή ενέργειες εκφοβισμού, είχαμε ενέργειες για αναγκαστική αφομοίωση και βεβαίως το αποκορύφωμα ήταν ενέργειες αφανισμού. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι πολύ ενδιαφέρον από άποψη νομική αλλά και από την άποψη της εγκληματολογίας. Σε περιπτώσεις γενοκτονίας έχουμε πολύ συχνά επιχειρήματα από τους δράστες ουδετεροποίησης και εκλογήκευσης των πράξεων γενοκτονίας. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, στις λεγόμενες αρνήσεις, denials στα αγγλικά, εντάσσουμε την άρνηση της ευθύνης, την άρνηση της ύπαρξης των θυμάτων, την άρνηση των κακών που οι δράστες επέφεραν στα θύματα, την καταδίκη όσων καταδικάζουν τη δράση των υπαιτίων και φυσικά την επίκληση μιας ιερής υπέρτατης αποστολής που υπαγόρευε τον αφανισμό των θυμάτων. Αυτές οι τεχνικές της άρνησης, της εκλογήκευσης των προθέσεων και των γενοκτόνων πράξεων υποκινούν και εμψυχώνουν την ομάδα των δραστών, ενισχύουν τους δεσμούς της ομάδας τους, επιτάσσουν την πειθαρχία στους σκοπούς και τα σχέδια αυτής και οδηγούν στον εξευτελισμό και εν τέλει στην εξολόθρευση των θυμάτων.
Αυτές δε οι τεχνικές μπορεί να προηγούνται του εγκλήματος της γενοκτονίας, αλλά μπορούν και να έπονται αυτής, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα άλοθη και τα κατάλληλα ελαφρυντικά. Στην περίπτωση της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού, οι τουρκικές αρνήσεις χρησιμοποιούν τη μικρασιατική εκστρατεία ως άλοθη για τις τουρκικές θηριωδίες σε βάρος αμάχων. Αλλά αμφισβητείται επίσης ο αριθμός των θυμάτων, υπερτονίζεται ο απειλητικός ρόλος των ίδιων των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, με τα σχέδια απόσχησης και ανεξαρτητοποίησης που είχαν, και με την απόβαση του 1919. Επίσης, όλα τα γεγονότα, όλες οι μαρτυρίες των θυμάτων εμφανίζονται σαν να είναι αποκοιήματα της φαντασίας αυτών ή των συγγενών τους, ή των ερευνητών που υπερασπίζονται την ύπαρξη του εγκλήματος της γενοκτονίας, των πανεπιστημιακών που μελετούν τα γεγονότα. Δυστυχώς όμως αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι αντιμικρασιατικές φωνές είναι και πολύ έντονες μέσα στη χώρα μας. Στον τύπο έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί απόψεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζουν έναν ιδεολογικο-πολιτικό εμφύλιο, όπου εμφανίζονται δύο πλευρές κυρίαρχες, από τη μία πλευρά εθνικοφρόνων και από την άλλη μία πλευρά που θα λέγαμε ότι θα τους ονομάζαμε ψευδοφιλιρινιστές, που είναι επίσης εθνικόφρονες υπέρ του τουρκικού εθνικισμού και υπέρ μιας χάρτινης πολιτικής φιλίας αυτή που πάντα επικαλούνται. Η γενοκτονία είτε των Ελλήνων είτε των Αρμενίων, σύμφωνα με τις αντιμικρασιατικές αυτές φωνές, δικαιολογείται σε εισαγωγικά με το πρόσχημα ότι αποτέλεσε σύμπτωμα του εθνικισμού και του έθνους κράτους, ότι υπάρχει αμοιβαιότητα στις αγριότητες και δικαιολογημένη αντίδραση στην κατοχή της Σμύρνης από τα ελληνικά στρατεύματα. Όπως όμως είπαμε, οι αρνητές των γεγονότων αποκρύπτουν πλήρως το γεγονός της ύπαρξης πρόθεσης του νεοτουρκικού κράτους για εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών, μια πρόθεση που ήταν ρητή ήδη από το 1911, δηλαδή 8 χρόνια ολόκληρα πριν από την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να απομονώσω τις θέσεις των αντιμικρασιατικών φωνών, για να καταλάβουμε ότι πραγματικά δηλώνουν μια άγνοια. Καταρχήν, το πρώτο αντιμικρασιατικό επιχείρημα είναι ότι δεν υπήρχε τουρκικό κράτος μέχρι το 1922. Από τη στιγμή που ορίζουμε το έγκλημα της γενοκτονίας με βάση τη σύμβαση, γιατί μόνο εκεί είναι το μόνο κείμενο που μας παρέχει τον ορισμό της γενοκτονίας, η ίδια η σύμβαση μας λέει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κράτος. Η ομάδα των δραστών εξολοθρεύει και στοχεύει στην ομάδα των θυμάτων. Η ομάδα των θυμάτων ορίζεται εξαντλητικά στη σύμβαση και όχι η ομάδα των δραστών. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ένα οργανωμένο κράτος. Το δεύτερο αντιμικρασιατικό επιχείρημα είναι ότι ο αριθμός των θυμάτων ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν που προβάλλεται. Και πάλι η αναφορά στη σύμβαση μας λέει ότι ο αφανισμός των θυμάτων μπορεί να στοχεύει στον αφανισμό της ομάδας εν όλο ή εν μέρη. Δηλαδή είτε σε ολόκληρη τον αφανισμό μιας εθνικής, θρησκευτικής και φυλετικής ομάδας, είτε σε μέρος αυτής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπούμε σε ένα παιχνίδι αριθμών. Πόσες χιλιάδες ήταν τα θύματα, είναι μικρό ή μεγάλο το δείγμα για να πούμε ότι έχουμε γενοκτονία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι κάθε θύμα στοχεύεται, στοχοποιείται, διότι φέρει τα χαρακτηριστικά της ομάδας και υπάρχει ένας συνδετικός σκοπός ανάμεσα στα θύματα και ανάμεσα στις πράξεις. Τα θύματα δεν επιλέγονται γιατί είναι γυναίκες ή άντρες, επιλέγονται γιατί είναι Έλληνες, γιατί είναι χριστιανοί. Επίσης υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι μα εμείς είχαμε πρόσφυγες, πώς μιλάμε για γενοκτονία, το οποίο είναι αστείο, διότι και πάλι η σύμβαση μας λέει ότι μπορεί να έχουμε αφανισμό ενός μέρους της ομάδας. Οπότε και αυτό το επιχείρημα είναι κατά τη γνώμη μου παιδαριώδες. Επίσης ένα άλλο επιχείρημα, πάρα πολύ ισχυρό. Μέσα στο πλαίσιο του πολέμου, μιας εμπόλεμης σύραξης, πώς εμείς μιλάμε για γενοκτονία. Και πώς μιλάμε για γενοκτονία, αφού μέχρι σήμερα την αποκαλούσαμε καταστροφή. Καταρχήν, η χρονική σύμπτωση πολέμου δεν αναιρεί την ύπαρξη γενοκτονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Η σύμβαση του 1948 επικαλείται περιπτώσεις γενοκτονίας τόσο σε καιρό ειρήνης όσο σε καιρό πολέμου. Γενικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι η χρονική σύμπτωση γενοκτονιών με πολέμους δεν αποποινικοποιεί τη γενοκτονία των αμάχων, απλώς δημιουργεί σύγχυση ως προς τον αριθμό των θυμάτων και πολύ συχνά παράγει άλλο ένα επιχείρημα εκλογήκευσης στους δράστες ως μηχανισμό δικαιολόγησης των πράξεών τους.
των φρικαλαιοτήτων τους και των εγκλημάτων τους. Τέλος, ένα επιχείρημα είναι ότι η σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών του 1948 δεν έχει αναδρομική ισχύ. Πώς μιλάμε για γενοκτονία? Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι η Τουρκία είναι συμβαλόμενο μέρος της σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας, ήδη από το 1950. Υπάρχει άλλη μια σύμβαση του 1968 σχετικά με το απαράγραπτο των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, στα οποία εντάσσεται και η γενοκτονία, στην οποία σύμβαση την τελευταία του 1968 προβλέπεται ότι και καθορίζεται η αναδρομική εφαρμογή της σύμβασης για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο άρθρο 1 ορίζεται ότι κανένας νομικός περιορισμός δεν θα ισχύσει για τα ακόλουθα εγκλήματα ανεξάρτητα από την ημερομηνία της διάπραξής τους και ειδικά των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, είτε που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια πολέμου, είτε σε καιρό ειρήνης, και του εγκλήματος της γενοκτονίας, όπως καθορίζεται στη σύμβαση του 1948. Άρα λοιπόν, σε περιπτώσεις γενοκτονίας δεν τίθεται το πρόβλημα ως προς την δίωξη ή μη των κατηγορουμένων για γενοκτονία με βάση τη νομική αρχή που υπαγορεύει ότι δίχως ισχύοντα νόμο δεν υπάρχει τιμωρία. Όπως προαναφέρθηκε, η Τουρκία έχει υπογράψει την πρώτη σύμβαση για την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας. Δεν είναι όμως συμβαλόμενο μέρος για τη σύμβαση σχετικά με το απαράγραπτο των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Όμως, δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο ότι δεν υπάρχει καμία παραγραφή στη δίωξη του εγκλήματος της γενοκτονίας. Άρα λοιπόν, οι πράξεις γενοκτονίας δεν παραγράφονται με τον χρόνο και η πάροδος του χρόνου δεν παραγράφει καμία αξίωση αποκατάστασης. Θα ήθελα, κλείνοντας, να αναφέρω ότι το 2007 το Δεκέμβριο η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, νομίζω είναι μια διεθνής επιτυχία αυτή, αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων. Δηλαδή, βλέπετε τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό έχουμε ακόμη προβλήματα. Αναγνώρισε λοιπόν επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέδωσε το εξής ψήφισμα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται πανκίνως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές γενοκτονίες. Εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση, δηλαδή την μη επανάληψη. Αναρωτιέμαι συχνά τι ακριβώς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε με μέρες σαν και αυτή, ειδικά εμείς οι απόγονοι μικρασιατών, θυμάτων της γενοκτονίας που συνέβη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νομίζω ότι είναι ένας λόγος για τη διάδοση της μνήμης και πρέπει να είναι ένας λόγος ψύχρεμος, επιστημονικός, ισχυρός, ένας λόγος που να μην ακροβατεί και να μην αμφιθυμεί. Εγώ, ως μικρασιάτισσα τέταρτης γενιάς, αισθάνομαι ότι είναι μία ανάγκη. Είναι μία ανάγκη για αναδρομική απονομή ιστορικής καταρχήν δικαιοσύνης και μία απέτηση να επαναπροσδιοριστεί το ιστορικό συλλογικό μας βίωμα και να εκπροσωπηθούμε όχι μόνο εμείς, όχι μόνο οι πρόγονοί μας, αλλά και οι απόγονοί τους, εμείς, να εκπροσωπηθούμε στη δημόσια ιστορική συνείδηση με τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γαλανού και νομίζω όλοι θα υιοθετήσουμε την τελευταία παρατήρησή της στην κατακλίδα της ωραίας εισηγήσεώς της. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαλανού. Δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Μιράντα Παυλίδου,
η οποία θα μας εισηγηθεί το θέμα «Η συμβολή των προσφύγων στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδος». Η κυρία Μιράντα Παυλίδου είναι εκπαιδευτικός, καθηγήτρια πληροφορικής και τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, το πρώτο για τους Έλληνες του Πόντου και το δεύτερο οι Έλληνες της Μικράς Ασίας που έχουν παρουσιαστεί στο κοινό. Δημιούργησε και διατηρεί εκπαιδευτικό διαδικτυακό τόπο με τίτλο «Μικρά Ασία». Η έρευνα και η ενασχόλησή της αυτή δεν είναι φυσικά άσχετη με την καταγωγή της κυρίας Παυλίδου, εκπατρός από τη Φώκια και εκμητρός από την Κερασούτα του Πόντου. Έχετε το λόγο, κυρία Παυλίδου, και το μικρόφωνο μαζί. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα από μένα. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Σαν εκπαιδευτικός θα δείχνω ταυτόχρονα και φωτογραφίες για να εμπεδώνετε καλύτερα αυτά που λέμε. Σεπτέμβριος του 1922 και οι πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα με τα καλοκαιρινά τους ρούχα. Φεύγουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Όλοι πιστεύουν πως θα ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους, στα πατρογονικά τους. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα παραμείνει μόνιμα στην Ελλάδα. Για να δούμε όμως, τι άνθρωποι ήταν αυτοί, ποιο είναι το προφίλ των προφύγων πριν από την προσφυγιά. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ήταν όλο και όλο 2,2 εκατομμύρια μέσα σε ένα συνολικό πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων. Η οικονομική ισχύς τους όμως ήταν μεγαλύτερη της πληθυσμιακής αναλογίας τους. Υπολογίζεται ότι το 50% του επενδυμένου κεφαλαίου στη βιομηχανία, καθώς και το 60% σε κλάδους μεταποίησης, ανήκαν σε Έλληνες Οθωμανούς πολίτες. Το 1912, από τις 18.000 εμπορικές επιχειρήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε Έλληνες ανήκε το 46%, σε Αρμένιους το 23% και μόνο το 15% σε Μουσουλμάνους. Το 1914, από τις 6.500 βιομηχανίες και βιοτεχνίες, το 49% ανήκε σε Έλληνες, ενώ Έλληνες ήταν και το 46% των τραπεζιτών. Την ίδια χρονιά υπολογίζεται ότι οι Έλληνες ήταν το 52% των γιατρών, το 49% των φαρμακοποιών, το 52% των αρχιτεκτώνων, το 37% των μηχανικών και το 29% των δικηγόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, διέθεταν μια πλήρη εκπαιδευτική δομή με εκατοντάδες σχολεία αλλά και υψηλού επίπεδου ιδρύματα, όπως η Μεγάλη του Γένου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, η Ευαγγελική Σχολή στη Σμύρνη, το Φροντιστήριο Τραπεζούντας, η Ιερατική Σχολή στην Καπαδοκία και άλλες. Ήταν οι πρόσφυγες επιθυμητοί στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι. Πριν ακόμη από την καταστροφή, οι μοναρχικές εφημερίδες ζητούσαν να επιστρέψει ο στρατός Ίκαδε και καλούσαν να σταματήσει να χύνεται το αίμα των Πομερανών εκλεκτών στρατιωτών τους στην άξενη Μικρά Ασία. Μετά τις εκλογές του 1920, στις οποίες έχασε ο Βενιζέλος, η Μικρασιατική Εκστρατεία μετατράπηκε σε μια άχαρη στρατιωτική εμπλοκή, από την οποία οι κρατούντες προσπαθούσαν συνεχώς και ανεπιτυχώς να απεμπλακούν. Οι Μικρασιάτες ήταν ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα και αυτό εκφράστηκε στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο τον Ιούλιο του 1922, όταν με τον νόμο 2870 και με τις υπογραφές του βασιλιά Κωνσταντίνου, Γούναρη και Ρούφου, απαγορεύτηκε στον ελληνικό πληθυσμό της Ιωνίας να αποχωρήσει, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η εκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Αυτό συνέβη τη στιγμή που η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει τον εξοπλισμό των Μικρασιατών και τη δημιουργία Μικρασιατικού στρατού με στόχο την αυτονόμηση της Ιωνίας, θέτοντας εκτός του πλαισίου της νομιμότητας και τη δράση της Μικρασιατικής άμυνας. Αλλά και μετά την κατάρρευση του μετόπου, τον Αύγουστο του 2022, η ελληνική κυβέρνηση με τηλεγράφημά της προς τον αρμοστή της Σμύρνης, Αριστίδη Στεργιάδη, του ζητά να μην επιτρέψει τους Έλληνες της Ιωνίας να φύγουν για την Ελλάδα και δημιουργηθεί έτσι προσφυγικό πρόβλημα. Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που διασώζει ο Γρηγόρης Δαφνής. Λίγο πριν την αναχώρηση από τη Σμύρνη των ελληνικών υπηρεσιών και ενώ το μέτωπο είχε σπάσει, ο νεαρός πολιτικός Γιώργος Παπανδρέου ενημερώνεται από το Στεργιάδη για την επερχόμενη καταστροφή. Στην ερώτηση του Παπανδρέου, γιατί δεν ειδοποιείται τον κόσμο να φύγει, ο Στεργιάδης απαντά: καλύτερα να μείνουν εδώ να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα. Από τις πρώτες μέρες της ήττας του ελληνικού στρατού, η παρακάτω εικόνα είναι χαρακτηριστική. Δεν άκουγε κανείς εκείνες τις μέρες τίποτα άλλο από τα στόματα όλων αυτών παρά κατάρες στο Βενιζέλο και βλαστήμιες. Αχ, αυτοί οι τουρκοσπορίτες Έλληνες της Μικράς Ασίας, μας πήραν στο λαιμό τους. Μακάρι να τους φάξει όλους ο Κεμάλ και να μην μείνει ούτε ποδάρι από δάφτους. Η μοναρχική παράταξη θεωρούσε τους πρόσφυγες ξένο σώμα στην Ελλάδα. Παράδειγμα της αντιπροσφυγικής ιστερίας ήταν το σύνθημα που ακούστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 2023 στο συλλαλητήριο των μοναρχικών στις θύλες του Ολυμπίου Διός.
φωτιά στους τουρκόσπορους πρόσφυγες. Η στάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο να μαθεί αυτόχθονα λαό που φανατίζεται από τους επιτίδιους μοναρχικούς πολιτικούς, αλλά χαρακτηρίζει και τη διανόηση του Ελλαδικού Βασιλείου. Χαρακτηριστικές είναι οι εξάρσεις του Γεωργίου Βλάχου στην εφημερίδα Καθημερινή, ο οποίος ακόμη και το 1928 αποκαλεί τους πρόσφυγες ως προσφυγική αγέλη. Ο Νίκος Κρανιωτάκης, φιλομοναρχικός εκδότης του πρωινού τύπου, θα απαιτήσει το 1933 στην εφημερίδα του να επιβληθεί στους πρόσφυγες να φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια για να τους διακρίνουν και να τους αποφεύγουν οι Έλληνες. Ενώ ο βουλευτής Πετσόν Περικλής Μπουρμπούλης θα πει το 1934 στους πρόσφυγες βουλευτές ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι πιο Ρωμιοί από εσάς. Ειδικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα των Βενιζελικών του 1935, οι επιθέσεις κατά των προσφύγων οξύνονται και περιλαμβάνουν ακόμη και πυρπολήσεις προσφυγικών οικισμών. Ο εμπρισμός του προσφυγικού οικισμού του Βόλου περιγράφεται ως εξής. Αντιβενιζελικοί μπράβοι βάζουν φωτιά στα προσφυγικά παραπήγματα και γίνεται στάχτη μαζί με την περιουσία των προσφύγων και ένας νεαρός πρόσφυγας που δεν πρόλαβε να φύγει. Το ελληνικό κράτος, εξαιτίας της Μικρασιατικής εκστρατείας αλλά και των προηγούμενων πολέμων, είναι εξαντλημένο οικονομικά και είναι υποχρεωμένο να θρέψει, να στεγάσει, να περιθέλψει, να τονώσει ηθικά και να εντάξει κοινωνικά 1,5 εκατομμύριο Μικρασιάτες πρόσφυγες. Η υποχρέωση αυτή αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει βοήθεια από την κοινωνία των εθνών με δάνειο 10 εκατομμυρίων λιρών και να προσφύγει σε διαρκείς εξωτερικούς δανεισμούς με καταθλιπτικούς για την οικονομία όρους και σκανδαλώδεις ρήτρες, υπεύθυνες τόσο για την εσωτερική κρίση του 29, αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης, όσο και για την πτώχευση του 32. Μεταξύ των ετών 23 και 28, το ελληνικό κράτος εξέδωσε 6 δάνεια στο εσωτερικό της χώρας με συνολικό προϊόν 9,3 δισεκατομμύρια δραχμές. Από το ποσό αυτό απέμειναν σαν άμεσες δαπάνες του κράτους υπέρ των προσφύγων τα 3,2 δισεκατομμύρια. Οι πρόσφυγες με την εγκατάστασή τους αναγνωρίζονταν σαν οφειλέτες για την αξία των παραχωρουμένων. Η προθεσμία για την καταβολή των προσφυγικών χρεών ποικίλε από 5 έως 25 χρόνια. Η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων δαπάνησε για την εγκατάσταση των αστών προσφύγων ως το 1930, δηλαδή μέχρι τη διάλυσή της, το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων αγγλικών λιρών. Η προσωρινή στέγαση των προσφύγων γίνεται καταρχήν σε γήπεδα, θέατρα, αυλές εκκλησιών, δημόσια κτίρια, σε παράγκες, σε σκηνές, σε χαμόσπιτα και σε καλύβες που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε οικισμούς αμυγώς προσφυγικούς. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. Δεν υπήρχαν έργα υποδομής, ούτε δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης. Έλειπαν παντελώς οι χώροι αναψυχής, ενώ μεταδίδονταν εύκολα επιδημικές ασθένειες όπως ο εξανθηματικός τύφος, η γρήπη, η ελονοσία, η φυματίωση και η ευλογιά, παρούσες ήδη στην Ελλάδα και πριν την άφιξη των προσφύγων. Φαίνεται λογικό ότι δόθηκε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση στοιχειωδών και πιεστικών αναγκών, όπως ήταν η διατροφή με την οργάνωση συσιτίων, η παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με αφετηρία την επομένη της αναγκαστικής μετανάστευσης, οι πρόσφυγες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και του σύγχρονου ελληνισμού. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της άφιξής τους, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες παρουσίασαν μεγάλη κινητικότητα στις μετακινήσεις τους, περιφερόμενοι σε αναζήτηση μόνιμης εγκατάστασης από τις αστικές προς τις αγροτικές περιοχές και τα Νάπαλη. Η ίδια η ΕΑΠ φρόντισε ώστε οι αστεί στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες, που προέρχονταν από τον ίδιο οικισμό ή ευρύτερη περιοχή, να εγκαθίστανται μαζί στο ελλαδικό έδαφος ως μικροϊδιοκτήτες και συνεπώς αρνητές του κομμουνιστικού κινδύνου, έτσι όπως τον έβλεπε ο παρεμβατισμός της κοινωνίας των εθνών στο έργο της ΕΑΠ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Η προσπάθεια μαζικής μετακίνησης προσφυγικών πληθυσμών στη μακεδονική γη, εκτός από την αναπτυξιακή αγροτική πολιτική, εξυπηρέτησε και έναν πολύ σημαντικό πολιτικό στόχο, της αντικατάστασης των σλαβόφωνων πληθυσμών με αμυγώς ελληνικούς πληθυσμούς. Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να επιταχυνθεί η διανομή των μεγάλων αγροκτημάτων στους καλλιεργητές. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να μεταβιβάσει περίπου 5 εκατομμύρια στρεμμάτων γης στην ΕΑΠ και να εκποιήσει τα μουσουλμανικά τσιφλίκια, η αναδιανομή των οποίων έγινε σταδιακά και με συνεχείς διαβουλεύσεις. Τα μουσουλμανικά εδάφη που αποδόθηκαν θεωρείται πως συνέβαλαν αποφασιστικά στην ομογενοποίηση της εθνικής ταυτότητας του προσφυγικού αγροτικού πληθυσμού, τον οποίο μετέτρεψε σε κοινωνό της εθνικής κοινότητας. Η αγροτική μεταρρύθμιση προχώρησε βαθύτερα χάρη στους πρόσφυγες. Αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες. Η αγροτική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε. 50% αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Διπλασιασμός της γεωργικής παραγωγής. Επάρκεια σε σιτηρά. Εφαρμόστηκε η αμυψισπορά και η πολυκαλλιέργεια. Στηρίχθηκε ο θεσμός της μικρής γεωργικής παραγωγής.
Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθησαν οι παλιές. Καπνός, βαμβάκι, σταφίδα. Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η δενδροκομεία, η σειροτροφία και η αλληλεία αναπτύχθηκαν από εξειδικευμένους σε αυτές τις ασχολίες πρόσφυγες. Τα 2/3 των εξόδων της ΕΑΠ δαπανήθηκαν στη Μακεδονία, με αποτέλεσμα να αναζωογονηθεί το τμήμα αυτό της Ελλάδας σε τέτοιο βαθμό, ώστε σύμφωνα με τις εντυπώσεις του περιηγητή Τζον Κάμπελ το 1930, δυσκολευόταν κανείς να αναγνωρίσει τον έρημο τόπο του 23. Εκεί που προηγουμένως έβλεπες τεράστιες ακαλλιέργητες εκτάσεις, υπάρχουν σήμερα χωριά που ανθούν, γεμάτα ζωή και με φανερά τα σημάδια της ανέσεως και σε μερικές περιπτώσεις της ευμάρειας. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στο θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και τη δεκτικότητα σε νέες ιδέες που χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία των προσφύγων. Οι επιδράσεις του προσφυγικού επικισμού στη Μακεδονία είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αξιοποίησης του επαγγελματικού δυναμικού των προσφύγων και σε άλλους χώρους, όχι αμυγώς αγροτικούς. Οι πρόσφυγες προβαίνουν στην εκτέλεση μεγάλων έργων, ανοίγουν δρόμους, κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν μεγάλα λιμενικά, εγκυοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερών, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης. Διευθετούν τις κήτες χυμάρων και των μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στριμώνα, αποξηραίνουν λίμνες όπως του Αχινού, Γιανιτσών, Αρτζάνα, Ματόβου και παραδίδουν τις γέες σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. Τα εγκυοβελτιωτικά έργα, εξαφανίζοντας τα έλη, επέφεραν βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και κυρίως τον περιορισμό της ελονοσίας. Η εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργειας, η ίδρυση συνεταιρισμών, η αύξηση του εργατικού δυναμικού και η πολιτική δεσμολογικής προστασίας που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγής και έδωσαν όθηση στη βιομηχανική δραστηριότητα και στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο. Ένα μεγάλο τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού εμφανίστηκε ως αξιόλογη και ειδικευμένη φθηνή εργατική δύναμη, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Επίσης, ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας, όπως η φαντουργία, η ταπιτουργία, κλάδος άγνωστος στην Ελλάδα πριν από τον ερχομό των προσφύγων, και οι οικοδομές αναπτύχθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι άλλοι. Ακόμη και η ανακάλυψη και η κατανόηση της σημασίας των λιγνητικών αποθεμάτων της Μακεδονίας, καθώς και η πρώτη εκμετάλλευση αυτών, γίνεται από μικρασιάτες πρόσφυγες. Στο θέμα της αξιοποίησης του επαγγελματικού δυναμικού των προσφύγων, δημιουργήθηκε μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Αν για τους γηγενείς εργοδότες, εξεθλιωμένοι πρόσφυγες που ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν με εξαιρετικά χαμηλά ημερομίσθια, συνιστούσαν μια ευκαιρία μείωσης του κόστους εργασίας και άρα αύξησης των κερδών τους, για τους ντόπιους εργαζόμενους αποτελούσαν ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, το προσφυγικό εργατικό δυναμικό, στο οποίο κυριαρχούσαν οι γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά, χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές ως εργατική εφεδρεία ενάντια στις διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Την περίοδο αυτή καταγράφονται πολλές περιπτώσεις χρησιμοποίησης των ανοργάνωτων συνδικαλιστικά προσφύγων ως απεργοσπαστών κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων. Όπως επισήμαινε ο Δημήτρης Στρατής, γνωστός συνδικαλιστής του Μεσοπολέμου, η εργατική τάξη είναι αδύνατο να επιβληθεί στους εργοδότες, οι οποίοι σε κάθε εργατική διεκδίκηση των οργανωμένων εργατών απαντούν με μαζικές απολύσεις, αντικαθιστώντας τους συνδικαλισμένους εργάτες με συνδικάλιστους από τους πρόσφυγες. Προερχόμενοι κυρίως από αγροτικές κοινότητες, χωρίς να φέρουν συνδικαλιστική εμπειρία, οι πρόσφυγες αντιλαμβάνονταν την αντιπαράθεσή τους με τους γηγενείς εργάτες με πολιτισμικούς και όχι με ταξικούς όρους. Έτσι, η χρησιμοποίησή τους από την εργοδοσία ως απεργοσπαστών δεν γινόταν αντιληπτή στο πλαίσιο των ταξικών σχέσεων εξουσίας, αλλά σε αυτό της πολιτισμικής διαφοράς ανάμεσα σε πρόσφυγες που διεκδικούσαν το δικαίωμα στην εργασία και σε γηγενείς που το κατήχαν. Η οικοδομική άνθηση ήταν τεράστια. Μέχρι το 1928 δημιουργήθηκαν 2.085 αγροτικοί οικισμοί, στους οποίους εγκαταστάθηκαν 145 περίπου χιλιάδες οικογένειες στη Μακεδονία, στη Θράκη και στην Κρήτη. Οι υπόλοιπες εγκαταστάθηκαν από την ΕΑΠ, το κράτος, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αστική εγκατάσταση συνάντησε μεγαλύτερες δυσχέρειες. Και αυτό γιατί οι πρόσφυγες έπρεπε όχι μόνο να εγκατασταθούν στις πόλεις, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα να βρουν δουλειά. Οι αστεί αποτελούσαν το 42% μεταξύ των προσφύγων, ενώ την ίδια εποχή ο συνολικός αστικός πληθυσμός της χώρας δεν ξεπερνούσε το 23%. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν γύρω από τις μεγάλες πόλεις προσφυγικοί συνοικισμοί από χαμόσπιτα, όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν κυριολεκτικά άθλιες. Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων προχώρησε τελικά με πολύ αργούς ρυθμούς και ουσιαστικά παρέμειναν ολοκλήρωτοι. Μάλιστα, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, υπολογίζεται πως υπήρχαν περίπου 3.000 πρόσφυγες που ήταν ακόμη άστεγοι. Ειδικά στο Λεκανοπέδιο θα συμβεί ο πρώτος μεγάλος κοινωνικός διαχωρισμός που θα απεικονιστεί και στο γεωγραφικό χάρτη.
Οι πρόσφυγες θα εγκατασταθούν κυρίως στις γειτονιές του Πειραιά, στις περιφερειακές συνοικίες της Αθήνας και σε κάποιους οικισμούς που θα δημιουργηθούν στην Αττική. Οι ντόπιοι πάλι θα αποσυρθούν στις δικές τους γειτονιές και συνοικίες. Μετά την άφιξη των προσφύγων, στην Αθήνα προέκυψε ουσιαστικά μια νέα πρωτεύουσα. Μέχρι το 1928 είχαν εγκατασταθεί στην πόλη περισσότεροι από 130.000 πρόσφυγες. Η άφιξη των προσφύγων άλλαξε τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα της πόλης. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή προέκυψε από τη δημιουργία των προσφυγικών συνοικιών. Στη δεκαετία του 20 δημιουργήθηκαν οι συνοικισμοί της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Κεσαριανής, Βύρωνα, Ημιτού, Νέας Μύρνης και πλήθος άλλων μικρότερων. Η δημιουργία των προσφυγικών συνοικισμών στα όρια του ωστότε οικιστικού ιστού της Αθήνας υπήρξε το χωροταξικό αποτύπωμα της πολιτικής που ακολούθησαν οι μεσοπολεμικές κυβερνήσεις με στόχο το διαχωρισμό προσφύγων και γηγενών προς αποφυγή κοινωνικών προστριβών. Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα ωφέλησε την ελληνική οικονομία, αν και όχι τους ίδιους τους πρόσφυγες, εκτός εκείνων που είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα. Πέραν της κινητής περιουσίας που μετέφεραν, λειτουργήσαν και ως νέος παράγοντας ζήτησης για τη βιομηχανία ειδών διατροφής. Η εγκατάσταση χιλιάδων φανατικά βενιζελικών προσφύγων στην Αθήνα αμφισβητούσε άμεσα την πολιτική κυριαρχία των αντιβενιζελικών στην πλειοψηφία τους γηγενών της πόλης. Οι ευθύνες που έφερε το Λαϊκό Κόμμα και ο Βασιλιάς για τον ξεριζωμό των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυτη ταύτιση των προσφύγων με το πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύσσωμοι βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και ο αντιβενιζελικός τύπος κατηγορούσαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο για το καθεστώς συνδιαλλαγής που είχε επιβάλει. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι βενιζελικοί εξαγόραζαν την προσφυγική ψήφο παραχωρώντας περιουσίες γηγενών μέσω αναγκαστικών απολωτριώσεων. Η χρησιμοποίηση της προσφυγικής ψήφου από το βενιζελικό στρατόπεδο στιγματίστηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους ως εκλογικό πραξικόπημα. Οι πρόσφυγες θεωρήθηκε ότι στερούνταν πολιτικής αγωγής λόγω του μακρόχρονου ξενικού ζυγού κάτω από τον οποίο ζούσαν στα μικρασιατικά παράλια. Από τη στιγμή λοιπόν που οι πρόσφυγες, προερχόμενοι από διαφορετικού τύπου κοινωνίες, δεν έφεραν την πολιτική κουλτούρα της κοινοβουλευτικής, βασιλευόμενης ή μη δημοκρατίας, δεν μπορούσαν να καθορίζουν τις τύχες των πολιτών της χώρας. Η λογική αυτή έφτασε μέχρι του σημείου της ευθείας αμφισβήτησης του δικαιώματος των προσφύγων να εκλέγονται, αλλά ακόμη και να ψηφίζουν. Αρχές της δεκαετίας του 30, η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων παρουσίασε ένα διαφορετικό πολιτικό κίνδυνο. Η υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου από το Βενιζέλο το 1930 και η οικονομική κρίση που οδήγησε στην πτώχευση το 32, την οποία χρεώθηκε πολιτικά ο Βενιζέλος, είχαν ως αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση ενός σημαντικού τμήματος του προσφυγικού στοιχείου από το βενιζελικό πολιτικό χώρο. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις πολυπληθείς φτωχές προσφυγικές συνοικίες, η αποτυχία του πελατειακού τύπου σχέσεων που είχαν αναπτύξει πρόσφυγες με το Κόμμα των Φιλελευθέρων και η δραστηριοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στις συνοικίες οδήγησαν στην εκλογική και πολιτική ενδυνάμωση του ΚΚΕ. Πλέον οι πρόσφυγες δεν απειλούσαν απειλή μόνο για τους οπαδούς του Λαϊκού Κόμματος και του Βασιλιά, αλλά για το σύνολο του αστικού πολιτικού συστήματος. Τμήμα λοιπόν των γηγενών στράφηκε ενάντια στο προσφυγικό στοιχείο, επαναφέροντας το δίπολο πρόσφυγες γηγενείς στον πολιτικό ανταγωνισμό της περιόδου. Ο κεντρικός εισηγητής και εκπρόσωπος των προσφυγικών οργανώσεων της Καλλιθέας Μήτσος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε έναν κίνδυνο που μόλις 8 χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, έγινε πραγματικότητα. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε καμιά μέρα με καμένους τους συνοικισμούς μας, να πάθουμε χειρότερα από ό,τι πάθαμε από τον Τούρκο. Αν δεν οργανωθούμε, αν δεν διαμαρτυρηθούμε στο Βασιλιά, στην κυβέρνηση, σε όλο τον κόσμο, για να μπει τέρμα σε αυτή την εκστρατεία. Η αντιπαλότητα προσφύγων και γηγενών, όπως εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από το κυρίαρχο δίπολο βενιζελική-αντιβενιζελική κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, έλαβε νέες διαστάσεις και διαφορετικά νοήματα όταν κατά την κατοχική περίοδο η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων στις προσφυγικές συνοικίες ταυτίστηκε με το ΕΑΜ, ενώ παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία των αξιωματικών και ανδρών της χωροφυλακής και των ευζωνικών ταγμάτων ασφαλείας που πρωτοστάτησαν στις συγκρούσεις και τα μπλόκα στις προσφυγικές συνοικίες κατάγονταν από την παλαιά Ελλάδα. Ο δημόσιος λόγος των αντιβενιζελικών στην πλειοψηφία τους γηγενών συνέδεε τα ανατολίτικα στοιχεία του προσφυγικού πολιτισμικού υποστρώματος με την πολιτική του συμπεριφορά. Οι πρόσφυγες είχαν μετατραπεί σε υποχείρια του Βενιζέλου, διότι δεν έφεραν κοινοβουλευτική πολιτική κουλτούρα στις σκλαβωμένες πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας. Έτσι λοιπόν, η πολιτισμική διαφορά, όπως εκδηλωνόταν στην καθημερινότητα από το συγχρονισμό ανθρώπων με εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, υπήρξε ένα ακόμη πεδίο εμφάνισης της αντιπαράθεσης προσφύγων και γηγενών.
Πολλοί πρόσφυγες ήταν τουρκόφωνοι ή μιλούσαν τα κατανόητα ποντιακά. Φορούσαν σαρίκια και φέσια, έπιναν ούζο και όχι ρετσίνα. Έτρωγαν διαφορετικά φαγητά. Η μικρασιατική κουζίνα με τις έντονες γεύσεις και τα πικάντικα φαγητά ήταν κάτι εντελώς ξένο για τους γηγενείς και ελικνίζονταν προκλητικά στους ρυθμούς του ανατολίτικου Αμανέ. Οι πρόσφυγες δεν αμφισβητούσαν απλά την πολιτική κυριαρχία των αντιβενιζελικών στην Αθήνα, αλλά και την ηθική τάξη λόγω του διαφορετικού πολιτισμικού υποστρώματος που έφεραν από τις πατρίδες τους. Για παράδειγμα, μπορεί οι γυναίκες που περιποιούνταν τον εαυτό τους να ήταν μια συνηθισμένη εικόνα για την αστική τάξη της πόλης, όμως τις φτωχές πλέον προσφυγοπούλες που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας αρωματισμένες και μακιγιαρισμένες, σύμφωνα με τις συνήθειες που έφεραν από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη, αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός της παστρικιάς. Της γυναίκας δηλαδή που χρησιμοποιούσε τη γοητεία της για να προσελκύσει πλούσιους γηγενείς με απότερο στόχο την απόδραση από τους άθλιους προσφυγικούς συνοικισμούς. Οι πρόσφυγες συνιστούσαν μια σημαντική απειλή για την ισχύουσα κοινωνική τάξη. Ήταν οι εκατοντάδες χιλιάδες πολιτισμικά άλλοι, οι οποίοι αποτελώντας τον τρίτο του πληθυσμού της πόλης, μπορούσαν, όπως και έκαναν, να αλλοιώσουν τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα στην πρωτεύουσα. Προερχόμενοι από τόπους με μακραίωνη πολιτισμική παράδοση, οι πρόσφυγες έφεραν στη νέα τους πατρίδα τον πολιτισμό τους. Η μουσική τους επηρέασε τα λαϊκά στρώματα, παρέχοντας νέους τρόπους έκφρασης. Ο μικρασιατικός αστικός πληθυσμός, προστιθέμενος στον ελληνικό αστικό πληθυσμό, καθόρισε τη σύζευξη του Σμυρναίκου με το ρεμπέτικο. Η μουσική ορχήστρα εμπλουτίστηκε με τον μπαγλαμά, τα σάζια, τους ταμπουράδες, το βιολί, το ούτι, το κανονάκι. Προερχόμενοι Μικρασιάτες από περιοχές στις οποίες λειτουργούσαν σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκτεταμένο σχολικό δίκτυο, με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους, αναζωογόνησαν το ελλαδικό πολιτισμικό τοπίο με νέες αντιλήψεις και πολιτισμικές αξίες. Το 1922 θεωρείται σημαντικό σταθμός και για τη λογοτεχνία μας. Ο Γιώργος Εφαίρης ανανέωσε την ελληνική ποίηση και ήταν αυτός που εισήγαγε το πνεύμα του σουρεαλισμού στην Ελλάδα. Σεφέρης, το πρώτο ελληνικό Νόμπελ. Τα ματωμένα χώματα της Διδού Σωτηρίου τα είπαν βιβλίο της σύγχρονης εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Τα είπαν σεισμική δόνηση, μυθιστόρημα που τσούζει, ζεματάει, καίει, τιμωρεί, έχει ψυχή ανθρώπινη. Ο Φώτης Κόντογλου αξιοποιεί με θαυμαστή ευρηματικότητα τις λαϊκές διηγήσεις, το ανατολίτικο παραμύθι και το βυζαντινό παρελθόν του ελληνισμού, ακόμη και τις δυνατότητες της εκκλησιαστικής γλώσσας. Μαρία Ιορδανίδου, η συγγραφέας της Λοξάνδρας που την αγάπησε το Πανελλήνιο. Ηλίας Βενέζης, το νούμερο 31-328 και τόσοι άλλοι. Πέραν της μουσικής και της λογοτεχνίας, ο χορός, η διατροφή, η ενδυμασία και τα κοινωνικά έθιμα εμπλούτησαν την ελληνική παράδοση, παράγοντας νέα ρεύματα και για την επιστήμη της λαογραφίας. Ιδιαίτερα οι πόλεις λειτουργήσαν ως ανοιχτά συστήματα για τη διάχυση και αφομοίωση κάθε είδους πολιτισμικής δραστηριότητας. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο ερχομός των προσφύγων δημιούργησε στη φτωχή Ελλάδα κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική αναταραχή. Η αγροτική μεταρρύθμιση, τα μεγάλα γεωβελτιωτικά έργα, η ανακατανομή των τσιφλικιών, το φθηνό εργατικό δυναμικό έδωσαν μια τεράστια όθηση στην ελληνική οικονομία την περίοδο του Μεσοπολέμου. Με την παρουσία τους ολοκληρώθηκε η θεμελίωση ενός σύγχρονου μεγενοποιημένου ελληνικού κράτους, με τη θυσία βέβαια των ελληνικών πατρίδων της Καθημάς Ανατολής. Οι πρόσφυγες με τον πολιτισμό τους επηρέασαν καθοριστικά τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Με την ψήφο τους καθόρισαν την ελληνική πολιτική σκηνή. Διαμόρφωσαν μια νέα Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα. Ειλικρινώς ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παυλίδου για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Δεν θα πρέπει να μακρηγορήσουμε, διότι έχουμε βγει εκτός χρόνου. Ένα θα ήθελα να πω μόνο και για τις τρεις εισηγήσεις, εκφράζοντας και το ακροατήριο, νομίζω ότι γίναμε σήμερα σοφότεροι. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους εισηγητάς και ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή σας.